Ηχητικά αποσπάσματα από το βιβλίο του Λεωνίδα Χριστάκη «Ιστορία της Αλητείας», επιμέλεια διόρθωση Χαρά Πελεκάνου, εκδόσεις Δελφίνη, τρίτη έκδοση, Απρίλιο 1995. Από την εισαγωγή του ίδιου του Λεωνίδα Χριστάκη. Ένας αλήτης, ένας περιπλανόμενος αλήτης, νιώθει τον εαυτό του παντού ξένο. Δεν έχει δεσμευτικούς ή συναισθηματικούς ή τοπικιστικούς κοινωνικούς δεσμούς και προσηλώσεις. Δεν έχει οικογένεια, δεν είναι ψυχικά προσκολλημένος σε ένα ορισμένο μέρος. Δεν έχει επάγγελμα και στηρείται βασικών μέσων συντήρησης. Δεν συμμορφώνει τη συμπεριφορά του απέναντι στους παραδοσιακούς τρόπους και τις αξίες της κοινωνίας που περιπλανιέται. Η περιπλάνηση, που πηγάζει από την ειδική αυτή κατάσταση, είναι το χαρακτηριστικό της αλητείας, αλλά όχι όμως και το ουσιαστικό της γνώρισμα. Για τους μη περιπλανόμενους αλήτες, δημιουργείται μια παρακοινωνική κοινωνία με δικά της ήθη και δική της γλώσσα, που συνήθως την εντάσσουμε στην αργό. Φυσικά, οι αλήτες αυτοί δεν είναι τελείως απομονωμένοι. Οι επαφές τους με άλλα άτομα περισσότερο ή λιγότερο προσαρμοσμένα στις κανονικές θεμελιώδεις λειτουργίες δημιουργούν κινητοποιήσεις κοινωνικής εντός εισαγωγικών φιλανθρωπίας, ενώ παράλληλα κινούν τους μηχανισμούς βίας της κατεστημένης κοινωνίας, συλλήψεις, εγκλισμούς σε άσυλα κτλ. Από την άλλη μεριά, οι αλήτες των πόλεων μπλέκονται συνήθως στην αντίληψη εκτίμησης τρίτων θεσμητών μιας κοινωνίας με τους ζητιάνους, τους διαρρήκτες, τα βαποράκια ναρκωτικών ουσιών, θεωρώντας τους σχεδόν πάντα ύποπτους για κάθε εγκληματική πράξη. Ο περιπλανόμενος αλήτης παρεξηγείται λιγότερο γιατί μετέχει σε εργασίες όπως συγκομιδή καρπών, θερισμό, ξεχέρσωμα, καθάρισμα μεγάλων οδικών αρτηριών από χιόνια κατολισθήσεις, φορτοεκφόρτωση πραγμάτων κτλ. Οι αλήτες συχνά συγχέονται με διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες, τους ζητιάνους, τους μετανάστες, τους τσιγκάνους, τους μετά από πόλεμο πρόσφυγες. Ένας περιπλανόμενος αλήτης έχει μια αλληλοσύνδεση και πολλές φορές συγχώνευση με τις παραπάνω κατηγορίες. Η ταύτισή τους σε αυτή είναι πρόσκαιρη, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Θα πίστευε κάποιος, ίσως επιπόλαια για μια στιγμή, ότι και ο τσιγκάνος έχει μέσα του μια δόση αλητείας. Αυτό είναι λάθος, γιατί τόσο οι τσιγκάνοι όσο και οι νομάδες, στις κινήσεις τους, διέπονται από μια εσωτερική οργάνωση και ότι στα διάφορα μέρη που περιπλανώνται και εγκαθίστανται, απολαβαίνουν ενός ειδικού καθεστώτος παραδοχής από την εκάστοτε οργανωμένη κοινωνία. Ο ζητιάνος, για παράδειγμα, μπορεί να περιπλανιέται και να αλητεύει, όμως η ζητιανιά του παρέχει ένα στάτους, η κοινωνία τον δέχεται σαν δικό της. Ένα αξιολείπητο, οχληρό μέρος της αναγνωρίζει απέναντί του κάποια υποχρέωση να το συνδράμει και παράλληλα να το επιβάλλει κάποιους περιορισμούς. Αντίθετα, εκείνο που χαρακτηρίζει τον αλήτη είναι ότι παντού θεωρείται εκτός κάστας, στερημένος της στοιχειώδους προστασίας της ζωής του και της ελευθερίας του. Τον αλήτη τον ανταμώνει κανείς πίσω από την κοινωνική πρόσωψη, στον πίσω δρόμο, στους αστυνομικούς διωχμούς, στους κοινωνικούς αποκλεισμούς και κυρίως στα λαϊκά νοσοκομεία. Μια που σχεδόν πάντα η υγεία ενός αλήτη των πόλεων είναι επισφαλής λόγω του τρόπου της διαβίωσής του. Όμως το φαινόμενο της αλητείας είναι ένα από τα πιο επίμονα και εκτεταμένα κοινωνικά φαινόμενα στην πάροδο των αιώνων. Στην εντός εισαγωγικών αυγή της ψυχολογίας, ερμήνευσαν το φαινόμενο της αλητείας σαν αποτέλεσμα ψυχικής ανομαλίας της προσωπικότητας ενός ατόμου, που γίνεται αλήτης όταν είναι ανίκανος να προσαρμοστεί προς τη γραμμή της παραδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς. Ο ανικανοποίητος, ο ακοινώνητος, ο άστατος. Ο μποέμης που έχει απέχθεια στη διαρρυθμιζόμενη κανονική και συστηματική εργασία και ρέπει προς την περιπλάνηση και την εγκαταστασία. Αυτό ισχύει για μεμονωμένες περιπτώσεις. Ο αριθμός όμως των αλητών είναι συντριπτικός και δεν γενικεύεται μέσα στην παθολογική διάγνωση της ατομικής ψυχολογίας και ψυχανάλυσης. Στον αριθμό 408 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα περί αλητείας και επαιτείας ορίζεται αλήτης. Όστις στερούμενος των μέσων συντήρησης, εκφυγικοπονίας ή ενεκαροποίησης προς άτακτον βίον, περιπλανάται εις την χώραν χωρίς να έχει μόνιμον κατάλημα, τιμωρείται διαφυλακίσεως μέχρι 3 μηνών. Αργότερα, στο άρθρο 473 του ποινικού κώδικα, διαμορφώθηκε η έννοια της αλητείας στα πλαίσια των γενικών διατάξεων ως εξής. Εάν με την αλητεία υπάρχει βλάβη ή κινδυνεύει ένομο υλικό, τότε μόνο διώκεται και τιμωρείται ο αλήτης. Η υποχώρηση αυτή του νόμου δεν έγινε τυχαία. Οι αλήτες είχαν αυξηθεί στην Ελλάδα του Όθωνα, αλλά η αλητεία κορυφώθηκε με τους Βαλκανικούς πολέμους και αναζωπυρώθηκε με τη Μικρασιατική καταστροφή. Το φαινόμενο της αλητείας είναι διαρθρωτικό επακόλουθο των οργανωμένων κοινωνιών. Η σύνδεση αυτή μεταξύ της λειτουργίας της κοινωνικής οργάνωσης και της κατάστασης αποκλεισμού είναι συνήθως άμεση, ανοιχτή, συνειδητή. Η κοινότητα με αποφάσεις εκούσεις και συνειδητές, νόμους, δικαστικές αποφάσεις, απολύσεις, αστυνομικές και εκκλησιαστικές πράξεις, ρίχνει το άτομο έξω από τα πλαισιά της, στερώντας του κάθε μοίρα κάτω από τον ήλιο και πολλές φορές αποκλείοντας του κάθε δυνατότητα να βρει τρόπο να ζήσει.
Υπάρχουν πολλές συνειδητές πράξεις αποκλεισμού. Στιγματισμός από μια φυλάκιση ανηλίκου, απολύσεις λόγω οικονομικών κρίσεων ή πτωχεύσεων, δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλματος, απέτηση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, παλιότερα προσφυγιά και μεταπολεμικές καταστάσεις ή αβεβαιότητα συνόρων, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, φυσικές καταστροφές, επιδημίες, εμπόλεμες καταστάσεις και κάθε τι που μπορεί να προκαλέσει ηθική εξαθλίωση. Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν δημιουργούν μόνο αλήτες, αλλά στρατιές ανέργων, προσφύγων, μεταναστών, ζητιάνων προς την αλητεία. Η αλητεία δεν είναι παράγωγο μόνο εκείνου ή του άλλου κοινωνικού ή οικονομικού συστήματος της Δύσης ή της Ανατολής. Κάθε τύπος κοινωνικής οργάνωσης παράγει, εν ποσοστής, ιδιαίτερους τρόπους επιβίωσης έξω από την κοινότητα. Πηγή της αλητείας στον αρχαίο κόσμο ήταν η βάση του ίδιου του κοινωνικού συστήματος που βασιζόταν στη δουλεία. Οι αιώνες της αρχαιότητας και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, εξυμνημένοι τόσο για την ελευθερία όσο και για τις ιδέες τους, στηρίζονταν όπως είναι γνωστό σε ένα καθεστώς όπου οι δούλοι αντιπροσώπευαν περισσότερο από το μισό του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις πόλεις και στα λιμάνια. Οι νόμοι σχετικοί με τους δραπέτες δούλους υπήρξαν σκληρότατοι και χωρίς έλεος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, στην αρχαία Ελλάδα, αυτοί που αποτελούσαν την αλητεία ήσαν οι δραπέτες δούλοι ή οι δούλοι από κάποια διαλυμένη επαναστατημένη ομάδα. Επίσης, έχουμε στην Αθήνα μετά τον 4ο αιώνα π.Χ. τους διάκριους, τους απελευθερωμένους δούλους, που δεν τους επέτρεπαν για 10 τουλάχιστον χρόνια μετά την απελευθέρωσή τους να ζήσουν και να κατοικήσουν ή να εργαστούν σε παραθαλάσσια πόλη. Αυτοί, ζώντας στα ορεινά της Αττικής και της Βοιωτίας, συχνά δραπέτευαν προς τη Μακεδονία ή την Πελοπόννησο, αλητεύοντας σε όλη τη διάρκεια της πολύμηνης πορείας τους. Ακόμα, όπως φαίνεται και από τα κείμενα περιηγητών, πολλοί ήσαν και εκείνοι που ξέφευγαν από την ύπαιθρο της εσωτερικής Ελλάδας προς τα λιμάνια. Στους αρχαίους και ελληνιστικούς χρόνους έχουμε μια μορφή έμεσης αλητείας που προκύπτει από την τέλεση των ελευσινίων μυστηρίων, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και από τις άδειες που παρέχαν στους νόστιμους στρατιώτες της εκστρατείας του Μεγαλέξανδρου. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τους εκατοντάδες αθλητές, ποιητές και φιλάθλους θεατές που ξεκινούσαν ως και από τη Μακεδονία κάθε τετραετία και για αιώνες, προκειμένου να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι διαπιστωμένο ιστορικά ότι ένα ποσοστό από αυτούς τους ταξιδιώτες χανόντουσαν και δεν έφταναν ποτέ στον προορισμό τους. Περίπτωση του ποιητή Ιβίκου. Η περίπτωση των ελευσινίων μυστηρίων δημιουργεί επίσης προϋποθέσεις ευκαιριακής αλητείας. Αλλά το πιο σίγουρο είναι η αλήτικη κατάσταση που δημιουργείται από τις άδειες που χορηγούσαν σε στρατιώτες εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το 333 π.Χ. Οι άδειες αυτές δίδονταν μόνο σε Μακεδόνες και ήταν απεριορίστου χρόνου. Φανταστείτε έναν αδιούχο Μακεδόνα στρατιώτη που ξεκινάει με άδεια από τα Σούσα ή την Αίγυπτο για τη Μακεδονία, ο δικός. Επακόλουθη κατάσταση ήταν και μια μορφή έμεσης αλητείας, όταν διανύονται 2.000 έως 5.000 χιλιόμετρα με τα πόδια και όταν η πορεία αυτή μπορεί να κρατήσει και έναν χρόνο. Κατεξοχή περίοδος αλητείας είναι η εποχή της αποσύνθεσης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από όπου ξεπήδησε ο φεουδαρχικός κόσμος, κατά την οποία γίνονται μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Η Εκκλησία συνέβαλε με τους διωγμούς των αιρετικών Ιουδαίων, τις σταυροφορίες, την ηθική της για τη θεάρεστη ζωή εκτός του επιγείου κόσμου και τα τάγματα επετών που εξαπόλυσε. Στον φεουδαρχικό κόσμο, η αλητεία δημιουργήθηκε ακόμα μια φορά από κύματα ατόμων που έμεναν απ' έξω από τις κοινότητες, τοπικιστικές ή εθνικές, ή από άτομα εκτός νόμου, ενώ παράλληλα υπήρχε μια εκτεταμένη περιπλάνηση αποδεκτά διακρατική, καλλιτεχνών, προσκυνητών, μοναχών, περιπλανόμενων υποτών, τροβαδούρων, τσιρκολάνων, θαυματοποιών, κομπογιαννητών γιατρών, αυτοσχέδιων τελάλιδων κτλ. Ο αλήτης ο περιπλανόμενος είχε να προσπεράσει πολλούς κινδύνους. Κυρίως όσοι αλήτευαν στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, κινδύνευαν από τους ληστές, τους χαϊδούκους, τους επαναστατημένους αγρότες, τους ένοπλους κοζάκους, τους περιπλανόμενους Ουκρανούς χαϊδούκους, τους μαγιάρους, τους Έλληνες κλέφτες και αρματολούς, τους Τούρκους στρατιώτες, τους Βούλγαρους κομιτατζίδες, τους εγκληματίες, τους λιποτάκτες. Μια αστυνομική ανακοίνωση της Σερβίας ξεχωρίζει όλους τους παράνομους από τους αλήτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο διαχωρισμός αυτός τους απαλλάσσει από τις ταλαιπωρίες διώξεων, κράτησης για εξακριβώσεις, ξυλοδαρμούς, υποχρεωτική εργασία, αναγκαστικό εξοραϊσμό και κατάσχεση τυχόν χρημάτων που είχαν αποταμιεύσει από τυχόν περιοδική εργασία. Ο αλήτης ξεχώριζε πρώτα απ' όλα από το ότι δεν φορούσε καπέλο δερμάτινο ή πηλίκιο, δίκοχο, αλλά συνήθως σκούφο και μπερέ. Η τραγιάσκα στην Ελλάδα ή στα Βαλκάνια χαρακτηρίζει άτομα του λεγόμενου λιμενικού υποκόσμου, διαρρήκτες και κλέφτες. Ξεχώριζε ακόμη από το γεγονός ότι ήταν άοπλος. Τα παπούτσια του αλήτη ήταν σχεδόν πάντα τα πολύ φθαρμένα ή φορούσε λουρίδες από κουρέλια τυλιγμένα στα πόδια του.
σακίδι οδυσάκι πάνινο, διπλό δίπτυχο, με σκηνή περασμένο από τους δύο σάκους στον ώμο, κουτάλι και μαχαίρι ξύλινο. Συχνά ρηχμένο εξωτερικά στο σακίδιο ένα κομμάτι διπλωμένο πανί ή τμήμα κουβέρτας που χρησιμοποιόταν για τις υπαίθριες διανυκτερεύσεις. Φυσικά, σε όλες τις εποχές, φίλοι με τους αλήτες ήταν επόμενο να είναι οι παντός είδους ταξιδιώτες και οι περιηγητές. Οι περιπλανόμενοι χαρτογράφοι καλλιτέχνες και συγγραφείς, την οξύτερη και δραματικότερη μορφή του, παίρνει το θέμα της αλητείας στα Βαλκάνια με την αυγή του καπιταλισμού, όπως εξελίχθηκε από τους κόλπους της φεουδαρχίας, στη διαδικασία που είναι γνωστή σαν πρωταρχική συσσόρευση. Στην εποχή αυτή υπάρχουν τεράστιες μετατοπίσεις μαζών και κοντά στους παλιούς άπραγους αλήτες που τους αποτελούσαν ξεπεσμένοι ευγενείς και μποέμιδες, περιπλανόμενοι κληρικοί, γέροι και ανήμποροι για εργασία τεχνίτες και άκληροι χωρικοί, έρχονται να προσθεθούν δουλοπάρικοι, μέλη συντεχνιών που αποσπώνται από τον τόπο της εργασίας τους και που περιφέρονται κατά μάζες, γυρεύοντας αλλού εργασία, διαμορφώνοντας ασύνειδα την έννοια της βίωσης του αλήτη. Παρόλο που η κατεξοχήν περίοδος της αλητείας θεωρείται εκείνη της αποσύνθεσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υποτυπώδη στατιστικά στοιχεία με κάποιο τρόπο σοβαρότερο έχουμε μόνο μετά το 1270 που προέρχονται από κοινωνιστές της γαλλικής αστυνομίας. Η αναλογία των ανθρώπων στην Ευρώπη που βρίσκονται έξω από κάθε κανονικότητα ζωής, περιπλανόμενοι ή αλητεύοντες, πλησίαζε από το 15ο έως τον 17ο αιώνα το 15% των κατοίκων των μεγάλων πόλεων. Στο Παρίσι του 1270 υπολόγιζαν ότι επί 220.000 κατοίκων οι 50.000 αλήτευαν χωρίς να έχουν καμία απασχόληση. Την ίδια εποχή υπήρχαν συνολικά μόνο 6.000 έμποροι και τεχνίτες και 5.000 βοηθοί. Στα 1420 πάλι στο Παρίσι ο αριθμός αυτός μεγαλώνει στους 80.000 αλήτες και στον 17ο και 18ο αιώνα ο αριθμός των αλητών σταθεροποιείται στους 40.000. Φυσικά μέσα σε αυτούς τους αριθμούς θα πρέπει να υπολογίσουμε και ένα ποσοστό τουλάχιστον 5% ζητιάνων που ανήκαν σε συντεχνίες ανεπάγγελτων επετών. Στη Λιόν της Γαλλίας μεταξύ του 1531 και 1533 καταμετρήθηκαν 19.000 αλήτες και ζητιάνοι, ενώ στο Τρουά το 1695 επί 6.580 κατοίκων οι αλήτες έφταναν τους 3.000. Την ίδια εικόνα παρουσίαζαν σε αυτούς τους αιώνες το Λονδίνο, η Μαδρίτη, το Μιλάνο, το Τωρίνο και η Νεάπολη. Εκεί οι αλήτες ήταν περίπου 8 φορές περισσότερα από τους τεχνίτες και τους εμπόρους. Στις αχανείς εκτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταξύ του 1900 και του 1905, τα 3 τέταρτα των περιστασιακών εργατών στους σιδηρόδρομους ήσαν αλήτες και από αυτούς πέθαναν το 1 τέταρτο. Υπολογίζεται ακόμη ότι το Σικάγο φιλοξενούσε τον χειμώνα του 1931 προς 1932 75.000 περίπου άνεργους, που πολλοί από αυτούς ή ήσαν αλήτες ή κατάντησαν αργότερα. Πριν από το 1900 δεν καταγράφονται αλήτες, παρά το γεγονός ότι στη Δύση, από το 1780, υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες περιπλανόμενοι Ευρωπαίοι άπικοι, ξεκληρισμένοι Ινδιάνοι και πλανούδιοι έμποροι. Με το θέμα αυτό της αλητείας, πολλοί ξένοι και Έλληνες λογοτέχνες ασχολήθηκαν με το να μεταφέρουν περιγραφικά μέσα στα μυθιστορήματά τους καταστάσεις διαβίωσης αλήτικης. Οι περισσότεροι επιτυχημένοι σε αυτό το είδος των περιγραφών φαίνεται να είναι οι Κνούτ Χάμσον, Μαξίμ Γκόργκι, Χάρολντ Λάξνες, Τζον Στάιμπεκ, Βίκτορα Σουγκό, Κάρολος Ντίκενς, Παναίτη Στράτη, Γιάννης Καρύμπας, Φρανσουά Βιγιόν, Εμίλ Ζολά, Τζόρτζ Όρουελ, Πιτιγκρίλι, Μίκα Βάλταρη, Τζακ Κέρουακ και άλλοι. Πριν ξαναγυρίσουμε στην Ελλάδα, πρέπει να αναφερθούμε στην αλητεία των προ- και μετά επαναστατικών χρόνων της Ρωσίας. Η ιστορική διαδικασία του χωρισμού του παραγωγού από τα μέσα παραγωγής, του χωρισμού της εργασίας από τις εξωτερικές συνθήκες εργασίας, της μεταμόρφωσης του παραγωγού σε μισθωτό, που την εκθέτει ο Κάρλ Μάρξ στο 25ο κεφάλαιο του πρώτου τόμου του κεφαλαίου, είναι από τις πιο συνταρακτικές σελίδες της ανθρώπινης κοινωνίας. Με την τρομακτική βία, με τη φωτιά και το σίδερο, με την αρπαγή των εκκλησιαστικών κτημάτων, την δολία εκποίηση των κρατικών κτημάτων, την κλοπή των κοινοτικών κτημάτων, την αρπακτική μετατροπή που πραγματοποιήθηκε κάτω από καθεστώς τρομοκρατίας, των φεουδαρχικών και κολεκτιβιστικών, των φατριών περιουσιών σε σύγχρονες ατομικές ιδιοκτησίες, με την αρπαγή και βίαιη μετατροπή των καλλιεργούμενων χωραφιών σε βοσκοτόπια, την καταστροφή ολόκληρων χωριών και το διώξιμο των μικρών αγροτών, μεγάλες ανθρώπινες μάζες αποσπάστηκαν απότομα από τα μέσα της συντήρησής τους και ρίχτηκαν στην αγορά με τη μορφή προλετάριων, εκτός νόμου, από τους οποίους θα επανδρώνονταν η τότε σχηματιζόμενη χειροτεχνική βιομηχανία, κυρίως η φαντουργία. Τα πηγαινοερχόμενα αυτά πιναλαία πλήθη των προλετάριων δεν ήταν δυνατόν να απορροφηθούν τόσο γρήγορα.
Εξάλλου, αποσπασμένοι απότομα από τον συνηθισμένο τρόπο της ζωής τους, δεν μπορούσαν από τη μια μέρα στην άλλη να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας κατάστασής τους. Πολλοί από αυτούς κατάτησαν κλέφτες, ληστές και ζητιάνοι, άλλοι από φυσική τάση και άλλοι από την πίεση των πραγμάτων. Αυτή ήταν και μια βασική αιτία που στις αρχές του 17ου αιώνα έχουμε μια αιματοβαμμένη νομοθεσία εναντίον κάθε μορφής αλητείας. Οι πρόγονοι των σημερινών εργατών, παρατηρεί ο Μάρξ, τιμωρήθηκαν από μόνοι τους πρώτοι, γιατί άφησαν τους εαυτούς τους να μεταβληθούν σε αλήτες και παίνητες. Η ποινική νομοθεσία τους μεταχειρίστηκε σαν εκούσιους εγκληματίες, υποθέτοντας πως ήταν στο χέρι τους να εξακολουθήσουν να δουλεύουν κάτω από όρους που δεν υπήρχαν πλέον. Επιβλήθηκε ένας κατασταλτικός έλεγχος της αλητείας και επαιτίας στην αρχή στις μικρές και μεγάλες πόλεις, που λίγο αργότερα πέρασε στα χέρια της βασιλικής εξουσίας. Ιδρύματα που ως τότε υπήρχαν μόνο σποραδικά, φούντωσαν σε πλατιά κλίμακα και τα μονοπολούσε η Εκκλησία. Βλέπε Bureau de Pauvre, κτηριακό συγκρότημα σε πλήρη λειτουργία, υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας, στην Cité του Παρισιού, στα δεξιά της Παναγίας των Παρισίων. Στην προϊστορική εποχή, οι άνθρωποι περιπλανιόντουσαν σε διάφορα σημεία και ζούσαν κυρίως από το κυνήγι, την αλληλεία και λίγο αργότερα από την ομαδική κτηνοτροφία. Σε όλους αυτούς τους αιώνες, η αλητεία συνδυαζόταν με την ανάγκη επιβίωσης και τη θεωρούσαν όλοι σαν φαινόμενο απόλυτα φυσικό. Μόλις όμως εγκαταλείφθηκε η νομαδική συμβίωση και αναπτύχθηκε η ατομική γεωργία και η πρωτόγονη ανθρωπότητα άρχισε να κατασταλάζει σε μια περισσότερο μόνιμη κατοικία, δημιουργήθηκε κάποιος πυρήνας ακίνητης ιδιοκτησίας στα πλαίσια ενός χώρου γης, δηλαδή μιας πατρίδας. Οι κάτοικοι της απέκτησαν στενότερο δεσμό με το περιβάλλον όπου διαβιούσαν. Τότε ήταν φυσικό να σταματήσει η μετικεσία που μέχρι τότε ήταν μια μορφή επιβίωσης. Ιστορικά μπορούμε με βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι εκείνη τη στιγμή η αλητεία έγινε πράξη αντικοινωνική. Με την πάροδο των χρόνων, οι δεσμοί του ανθρώπου με τη γη έγιναν ακόμα ισχυρότεροι, σε βαθμό που να συντελέσουν στην ανάπτυξη μιας υποτυπώδης μορφής κοινωνικής οικονομίας. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν στην οριστική διαμόρφωση μιας πάγιας κατάστασης ιδιοκτησίας οι εχμάλωτοι των πολέμων που αυτόματα μεταβάλλονταν σε δούλους. Η φυγή χωρίς άδεια του αρχηγού της φυλής ανθρώπων που δραπέτευαν από τη δουλεία δημιούργησε τους πρώτους αλήτες που ακόμη και σε εκείνη τη μακρινή για μας εποχή διωκόντουσαν. Όταν τους έπιαναν, τους τιμωρούσαν σκληρά. Παρόλες τις διώξεις και τους κινδύνους και τις σκληρές ποινές, οι δραπέτες και οι φυγάδες από τη δουλεία πλήθαιναν. Η αύξηση ήταν ανάλογη με την επέκταση και τη σταδιακή καθιέρωση του θεσμού της ατομικής ιδιοκτησίας. Ήταν η εποχή που οι αλήτες που συλλαμβάνονταν και που βεβαιωμένα ήσαν πριν σκλάβοι ή δούλοι, εκτός της ποινής του ραβδισμού, τους γινόταν ειρηνότμηση ή έγκαυμος στιγματισμός. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούσαν να επαναποδράσουν. Μετά από αυτή την πρωτόγονη, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, εποχή της αλητείας, που το μόνο χαρακτηριστικό της ήταν η αγριότητα των διώξεων των κατ' ανάγκη αλητών, περνάμε σε μια περίοδο θεοκρατική, όπου σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής κυριαρχεί η θρησκεία που ασκεί μια απόλυτη δεσποτεία. Είναι η εποχή που η αλητεία δεν διώκεται σαν κάτι το αντικοινωνικό, αλλά ο αλήτης που περιφέρεται άσκοπα διαπράττει θρησκευτικό αδίκημα. Παράλληλα, εμφανίζεται για πρώτη φορά και η επαιτία, που σχεδόν χωρίς παύση υπάρχει πανομοιότυπη μέχρι τις μέρες μας. Η επαιτία των πρώτων εκείνων προϊστορικών χρόνων είναι νόμιμη, ανεκτή και σαν πράξη θεάρεστη. Η έντιμη επαιτία σε όλα εκείνα τα αρχαία χρόνια αναπτύχθηκε περισσότερο από την αλητεία και ξεχωρίζεται ακόμη και στους νόμους των Ινδιών που ο αρχαίος νομοθέτης Μανού την κατανόμωσε στο βιβλίο Μάναβα, Ντάρμα, Σάστρα, βιβλίο των νόμων του ανθρώπινου γένους. Ο Μανού σύστηνε έμεσα στο βασιλέα των Ινδιών να φέρεται με επίοικια στους τοχουζητιάνους, αλλά να εξαντλεί όλη την αυστηρότητά του στους αλήτες, τους πλανόδιους και τους λοιπούς φαυλόβιους. Η ποινή για όλους τους προηγούμενους ήταν σωματικός βασανισμός και αμέσως μετά απομάκρυνση έξω από τις κατοικημένες περιοχές. Στην Αίγυπτο, για να περιορίσουν την αλητεία που την ταύτισαν με τη φυγοπονία, καταδίκαζαν σε θάνατο τους αλήτες εκείνους που δεν μπορούσαν να αποδείξουν από ποια εργασία εξασφάλιζαν τους τρόπους της διαβίωσής τους. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, εξιστορώντας τους νόμους των Αιγυπτίων, έγραφε ότι καθένας άρχοντας θα πρέπει να ξέρει με ποιο τρόπο οι άνθρωποι του προσπορίζονται τα του βίου τους. Μπορεί αυτός ο νόμος να ήταν ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του πολίτη, αλλά αποσκοπούσε στην εξαφάνιση της φυγοπονίας και των αλητών από τη χώρα των Φαραώ. Στο Αττικό Ποινικό Δίκαιο, εκτός από το Σόλωνα, αποδίδεται και στον Πισίστρατο μια ανάλογη νομοθεσία που κολλάζει τη φυγοπονία. Καλεί τον Άριο Πάγο να επαγρυπνεί για τη διαγωγή των Αθηναίων πολιτών, ερευνώντας τα μέσα της συντήρησής τους, τιμωρώντας όσους ζουν οκνηρά και ακόλαστα. Μέχρι την εποχή του Δημοσθένη, υπήρχε νόμος που επέτρεπε σε οποιονδήποτε Αθηναίο πολίτη να καταγγείλει γραφήν αργίας επώνυμη εναντίον κάθε οκνηρού. Η τιμωρία ήταν η υποχρεωτική εργασία στον αργών και σχολαστήν όχλων. Παρόλα αυτά τα μέτρα, μέσα στην πόλη των Αθηνών, ο άπραγος όχλος μεγάλωνε,
αφού από τον Πειραιά έφθαναν όλο και περισσότεροι ξένοι, οι οποίοι μη βρίσκοντας εργασία ζούσαν αλυτεύοντας. Ο Περικλής, στην προσπάθειά του να ανακουφίσει την πόλη από την αργού και διασχολήν πολυπράγμονος όχλου, σκέψου αλήτες, και για να σώσει τα οικονομικά του Δήμου, έστελνε τους αδιόρθωτους σε διάφορες αθηναϊκές αποικίες, στην Άξο, στην Άμβρο και αλλού. Στη Ρώμη πάλι, λόγω των κατακτητικών πολέμων, πάμπολοι δούλοι εργαζόντουσαν καθημερινά στα εργαστήρια των Ρωμαϊκών Πατρικίων, όπου λόγω των σκληρών συνθήκων εργασίας και της βάναυσης συμπεριφοράς, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους δούλους ξέφευγαν στην παρανομία, αυξάνοντας τις τάξεις των αλυτών. Μαζί με αυτό το φαινόμενο άρχισε και η φτώχεια, που στους πρώτους αυτοκρατορικούς χρόνους μάστιζε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, παρά το γεγονός ότι στη Ρώμη γινόταν δωρεάν διανομή σιταριού σε φτωχούς. Ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι αγορανόμοι δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τη μάστιγα των αλυτών, των επετών, των πορνών και των λοιπών φαυλόβιων, που στην εποχή των Αντωνίνων έφταναν το μισό εκατομμύριο. Ειδικοί νόμοι τιμωρίας δεν υπήρξαν, διότι η αναζήτηση της ελευθερίας από έναν δούλο ήταν αδίκημα που τον οδηγούσε σε λατομία, διάνοιξη οδών, κατασκευή δημοσίων κτηρίων και γενικά σε καταναγκαστική εργασία. Στον μεσαίωνα του Ελληνισμού δεν υπάρχουν βάσιμες και ιστορικές ενδείξεις για την ύπαρξη αλυτείας. Εικάζεται όμως από πολλά κατάλοιπα έγγραφα της Εκκλησίας ότι υπήρχαν χιλιάδες φτωχοί ζητιάνοι που έβρισκαν άσυλο σε φιλανθρωπικά καταστήματα του Βυζαντίου. Ένα από τα περισσότερα γνωστά πτωχοκομεία κοντά στην Κεσάρια είχε την ονομασία Βασιλιάς και παρήχε τροφή και ύπνο σε μόνιμους και περαστικούς. Το τελευταίο πείθη για την περιπλανόμενη αλυτεία. Ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει ότι η εργασία επενεργεί σωτήρια κατά της φυγοπονίας και στο τέλος του 8ου αιώνα έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ένα δημόσιο φιλανθρωπικό ίδρυμα που το ονόμασε τα Εργοδόσια, παρέχοντας υποχρεωτική εργασία με αμοιβή στους απόρους. Κοντά σε αυτούς επωφελούνταν και αλήτες. Αργότερα, ο Νικηφόρος Φωκάς θεώρησε ότι σε αυτά τα ιδρύματα γινόταν κατάχρηση της φιλανθρωπίας και απαγόρευσε τη δημιουργία καινούριων. Ο πατριάρχης Αλέξανδρος Ιωάννης, που επωνομάστηκε Ελεήμων, έκλεισε όλα τα πτωχοκομεία και τα νοσοκομεία και έδινε σε όλους ανεξαιρέτως που τους ζητούσαν βοήθεια. Η βοήθεια ήταν μια χρηματική ενίσχυση αρκετά μεγάλη. Η φιλανθρωπική κίνηση συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες, με κύριο φορέα την Εκκλησία και αποδέκτας πάντοτε τους φτωχούς και τους ζητιάνους. Ενώ λοιπόν στο Βυζάντιο έβρισκαν οι φτωχοί μεγάλη φροντίδα, στον Δυτικό Μεσαίωνα, ειδικά μετά τον 4ο αιώνα, όπου έγινε και η μεγάλη μετανάστευση των βαρβάρων λαών της Δύσης, η Εκκλησία ήταν εναντίον των Ιουδαίων και φρόντισε να προσδίδει μια ιερότητα στη φτώχεια και την κακομοιριά. Λίγο αργότερα, στον 6ο αιώνα στη Γαλλία, την εποχή του Σιλπέριου του Πρώτου, βγήκαν διατάγματα που αφορούσαν τους ζητιάνους, τους αλήτες και όλη την αλυτεία. Ειδικά για τους αλήτες μπορούσε ο καθένας να τους σκοτώσει χωρίς να τιμωρηθεί. Στον 9ο αιώνα, ο Κάρολος ο Μέγας απαγόρεψε ακόμη και την ελεημοσύνη και δεν επέτρεπε ούτε στους επισκόπους να παρέχουν περίθαλψη σε φτωχούς, ασθενείς και ανάπηρους. Όμως στους δύο τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα, η εξάπλωση του εμπορίου και η αύξηση του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων δημιούργησε νέα κύματα ζητιάνων και αλυτών. Σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία καταδίωξε με φανατισμό τους Ιουδαίους, που μην μπορώντας να σταθούν πουθενά, κατέληγαν στη ζητιανιά και την αλυτεία. Στο 13ο και 14ο αιώνα, μετά τις σταυροφορίες, οι φόροι, οι τόκοι και η παινία, ιδιαίτερα στη Γερμανία και στην Νορβηγία, δημιούργησαν και άλλα κύματα αλυτών. Στην Νορβηγία, αναγκάστηκαν οι αρχές να συλλαμβάνουν τους αλήτες και να τους ρίχνουν στα ναυτικά κάτεργα, τις γνωστές γαλέρες. Αλλά παρά το ρίξιμο των αλυτών στις γαλέρες, τους ακροτηριασμούς, τον στιγματισμό, τις μαστιγώσεις και πολλές φορές την αγχώνη, ο αριθμός τους αυξάνοντας σε τέτοιο βαθμό, ώστε ένας παλιός Γερμανός χρονογράφος εκφράζει το φόβο πως σε λίγο δεν θα υπάρχει πια ξυλία και κάναβη για να κατασκευάζουν κρεμάλες και σκηνή. Στο 15ο αιώνα προστίθενται στους περιπλανόμενους αλήτες και ορδές Ούγγρων τσιγκάνων που κατευθύνονται προς την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Είναι η εποχή που γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε αλήτες διανοούμενους άνευ σταθερού επαγγέλματος μαζί με προσκυνητές, πολιτικούς φυγάδες, χειρόνακτες απόβλητους συντεχνιών, θαυματοποιούς, μικροέμπορους και άλλους αγύρτες. Έναν αιώνα αργότερα στην Αγγλία γίνεται μια νομοθετική διάκριση μεταξύ αθλειότητας και διαφθοράς. Όπως και εδώ ο αλήτης δεν παίρνει την αληθινή κοινωνική του διάσταση. Ο Ερίκος ο 7ος στην Αγγλία και αμέσως μετά ο Ερίκος ο 8ος το 1530 αποφάσισαν ότι θα μπορούσαν να επετούν οι ηλικιωμένοι και οι ανήμποροι πολίτες, αλλά οι αλήτες θα καταδικάζονται σε μαστίγωμα και θα φυλακίζονται. Όπου δεν υπήρχαν μαστιγωτές, θα τους χτυπούσαν με βέργες μέχρι αίματος.
Κατά την αποφυλάκησή τους, ορκίζονταν ότι θα γύριζαν πίσω στο χωριό που γεννήθηκαν ή στον τόπο που κατοικούσαν στα τρία τελευταία χρόνια πριν από τη σύλληψή τους. Στην πρώτη τους υποτροπή, τους έκοβαν το μισό αυτή για να τους αναγνωρίζουν ευκολότερα. Στη δεύτερη υποτροπή, τους ανάτωναν. Λίγο αργότερα, ο Εδουάρδος ο Πέμπτος έδινε για δούλο εκείνον τον αλήτη που αρνιόταν να δουλέψει σε εκείνον που τον κατήγγειλε. Ο πρώην αλήτης δούλος θα τρεφόταν με ψωμί και νερό, νερωμένα ποτά καθώς και υπολείμματα κρεάτων. Εάν ο αποφυλακισμένος αλήτης δεν εργαζόταν και τριγύριζε επί τρεις μέρες στα χωράφια της περιφέρειάς του, συλλαμβανόταν, τον στιγμάτισαν με ένα πυρωμένο άλφα στο στήθος και τον χρησιμοποιούσαν ισοβίως στα δημόσια έργα. Ο κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα να παίρνει από τον αλήτη τα παιδιά του και να τα κρατάει ως μαθητευόμενα, τα αγόρια μέχρι τα 24 τους χρόνια και τα κορίτσια μέχρι τα 20. Επί Ιακώβου του πρώτου υπήρχε διαταγή που ενώ επέτρεπε την επετία σε ένα συγκεκριμένο τόπο και στέκη, απαγόρευε την πλανόδια ελεημοσύνη που τη μετέτρεπε σε αλητεία. Οι αδιόρθωτοι και εδώ σημαδεύονταν στον αριστερό ώμο με ένα πυρωμένο ρο. Στη Γαλλία, διάφοροι νόμοι έκλειναν τους υγιείς αλήτες στα κάτεργα. Πολλοί ξεκληρισμένοι ή αποδιωγμένοι βίαιοι αγρότες και χωρικοί ξέπεφταν στην κατάσταση της αλητείας και με χονδροειδείς νόμους και τιμωρίες αναγκάζονταν να ακολουθήσουν τη μίζερη κατάσταση της πενιχρής μισθωτής εργασίας. Η αλητεία πριν την κατάρρευση του καπιταλισμού και την εγκαθίδρυση της σοσιαλιστικής τάξης βρισκόταν στην ακμή της, αλλά οι οργανωμένες αστικές κοινωνίες δεν θεωρούσαν πλέον τους αλήτες κοινωνική μάστιγα. Παράλληλα, δεν είχαν και τρόπους να διατρέψουν το κακό. Οι σχετικές νομοθεσίες ήταν και είναι και σήμερα άτονα απολυθώματα των παλαιών νόμων και έχουν τοπιστικό χαρακτήρα. Ο καθηγητής της ιατροδικαστικής Γαρδίκας παρατηρεί ότι η αστυνομία από χρόνια δεν ενδιαφέρεται για την αλητεία και δεν ενεργεί συστηματικά για την εξάλληψή της, γιατί το θεωρεί μάταιο έργο των Δαναΐδων, όπως χαρακτηριστικά τονίζει. Κινητοποιείται καμιά φορά ο νόμος περί αλητείας, όπως και ο νόμος περί ληστείας, σε περιπτώσεις κλονισμού του καθεστώτος, όχι όμως εναντίον των πραγματικών αλητών και ληστών, αλλά εναντίον των κρινόμενων ως ταξικά επικίνδυνων. Οι τουρίστες, στην επταετία της στρατιωτικής δικτατορίας της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα, χαρακτηριζόντουσαν σαν αλητοτουρίστες και απελάβλονταν από την Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει και τελευταία σε πολλά απομακρυσμένα νησιά και παραλίες, αλλά σπανιότατα. Υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι η αστική κοινωνία και οι υπηρέτες της χρησιμοποιούν τα αλήτικα και εξαθλειωμένα στοιχεία για την υπεράσπιση των αποκτημάτων της καθεστικής τάξης. Από τα αλήτικα αυτά στοιχεία πιστεύεται ότι συγκροτούνται παρακρατικές οργανώσεις, φασιστικές ομάδες εφόδου, χαφιέδες, πληροφοριοδότες, σπάστες καταστημάτων αντιπάλων παρατάξεων. Η αστική κοινωνία, που εσωτερός της νόμος είναι η πιο βαθιά ανηθικότητα, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στις περιόδους της διάλυσής της, πιστεύεται ότι μεταχειρίζεται ένα βαρύ κατακάθι αλήτικων στοιχείων που μάλιστα τα ονομάζει ως Λούμπεν προλεταριάτο. Το μελέτημα αυτό έχει διαχωρίσει τον πραγματικό αλήτη από τον Λούμπεν, κοινωνικό στοιχείο που ακόμη και σήμερα το χαρακτηρίζουν σαν εν ενεργεία υπόκοσμο. Οι κατεστημένες εγκυκλοπαίδειες στο λίμα αλήτης αλητεία έχουν προτιμήσει να υποστηρίξουν την άποψη που πλησιάζει στην ερμηνεία της επαιτίας. Για παράδειγμα, αναδημοσιεύω το λίμα αλήτης του εγκυκλοπαιδικού λεξικού του Ήλιου που γράφει: αλήτης θεωρείται και τιμωρείται κατά τον νόμο, πάσος της εκφυγοπονίας και στερούμενος μέσων συντηρήσεων, περιπλανάται στη χώρα ή περιφέρεια συνεχώς, εν τεινή τόπο, χωρίς να έχει σταθερόν κατάλημα. Η αστυνομία ασκεί επίβλεψη εφόλων των ανωτέρων ανέργων, ους συλλαμβάνουσα παραδίδει στην εισαγγελική αρχή. Προς τούτο, οι αστυνομικοί υπάλληλοι οφείλουν να γνωρίζουν προσωπικώς πάντα στους εν την περιφερεία των ανέργους, τους οποίους πρέπει να παρακολουθούν συστηματικώς προς βεβαίωση του τρόπου ζωής των και των σχέσεών των. Ούτε οι συλλαμβανόμενοι πρέπει να ερευνώνται σωματικώς. Τόμος 2, σελίδα 299. Ο Μανώλης Λαμπρίδης στην κοινωνιολογική εγκυκλοπαίδεια που κυκλοφόρησε μερικούς τόμους το 1957 και διέκοψε την έκδοσή της μετά από αστυνομικές παρεμβάσεις στο λίμα Αλητεία, δίνει τον ορισμό και τα γνωρίσματά της ως ακολούθως. Ως αλήτη ορίζουν το άτομο εκείνο που ζει μέσα σε μια κοινωνία, χωρίς να μετέχει οργανικά στις θεμελιώδεις δραστηριότητες των ομάδων που την απαρτίζουν και χωρίς να χρησιμοποιεί με τρόπο σταθερό τους αναγνωρισμένους λειτουργικούς μηχανισμούς, οικονομικούς, νομικούς, πολιτιστικούς, συμβολικούς που χαρακτηρίζουν τη δομή της. Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της κατάστασης αλητείας είναι η μη ολοκλήρωση του ατόμου μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας και η μη κανονική συμμετοχή του στις θεμελιώδεις λειτουργικές δραστηριότητες, ο αποκλεισμός του και η άποσή του έξω από την κοινότητα. Τόμος 2, σελίδα 549. Ο παραπάνω χαρακτηρισμός του αλήτη είναι υπό ενοιολογική αλλά και από πραγματική άποψη ορθότερος και πλησιέστερος προς την εναλλασσόμενη εξέλιξη των κοινωνιών από τα παλιά χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Υπάρχει όμως διαχωριστική ενοιολογική κατάσταση που δημιουργείται ανάμεσα στην αλητεία και στον αλήτη.
Η έννοια της αλητείας είναι φορτισμένη με δεκάδες προεκτάσεις κακών συναφών συνηθίσεων, όπως επετεία, ελεημοσύνη, κλεψιά, εγκατάλειψη, κακές συναναστροφές, πείνα, απλησιά, δυστυχισμένη και αυτοβασανιστική διαβίωση, άσκοπη περιπλάνηση, εγκληματικές περιστασιακές ενέργειες, συναναστροφές με τον υπόκοσμο, λαθρεμπορία, διακίνηση και λήψη ναρκωτικών ουσιών, μεταφορά λοιμωδών νόσων, λαθρεπιβασία και πολλά άλλα. Ο αλήτης σε αντιδιαστολή με την αλητεία είναι άτομο επενδυμένο με μια παρακοινωνική υπόσταση που διαβίει σε μια δική του κοινωνία που περιβάλλεται με δικά του ήθη και έχει μια δική του γλώσσα επικοινωνίας ανάλογη με την αργό ή έστω μια άλλη αργό. Οι επαφές του με τους άλλους ανθρώπους άλλων κοινοτήτων που είναι προσαρμοσμένες στις κανονικές θεμελιώδεις λειτουργίες υπάρχουν πάντα, με αποτέλεσμα οι μορφές των επαφών να μετασχηματίζονται σε αποσπασματικές υπολειτουργίες απόλυτα χρησίμων υπηρεσιών προς τρίτους. Χωρίς την αναγκαιότητα οι υπηρεσίες αυτές να γίνονται για την ολοκλήρωση του αλήτης ανατόμου, χωρίς να μετέχει οργανικά στις λειτουργικές δραστηριότητες της κοινωνίας στην οποία τις προσφέρει. Τέτοια παραδείγματα αλήτικης διαβίωσης, εποχιακής ή μόνιμης, έχουμε αρκετά από τους ελληνιστικούς χρόνους μέχρι και τις μέρες μας. Είναι εκείνα τα άτομα που ενώ έχουν αρνηθεί τα πάντα, δηλαδή όλα εκείνα που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία ή μια κοινότητα, εντούτοις υπηρετούν σαν από ανάληψη ενός προσωπικού δημιουργικού έργου μια άλλη κοινότητα ή κοινωνία, ξένη προς αυτούς, συχνά αλλόθρησκη, διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά υπαρκτή και ανθρώπινη. Φυσικά, είναι ουτοπία να φανταστεί κανείς την θεωρητική περίπτωση κατά την οποία όλα τα μέλη μιας κοινωνίας θα κατατάσσονται ή θα είναι ακριβώς ισότιμα. Όμως η κατάταξη κάθε κοινωνίας όπως είναι σήμερα και όπως ήταν και από παλιά, όπου κάθε μέλος κατατάσσεται ψηλότερα ή χαμηλότερα, δημιούργησε τα έσχατα ή τα ακραία όρια με αποτέλεσμα να βρίσκονται κάτω από ένα συνεχή διωγμό οι αλήτες μαζί με τους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Επίσης, μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι αλήτες ή η αλητεία είναι μια κατάσταση κοινωνικού προβλήματος που έχει αντίκτυπο σε ένα σημαντικό αριθμό προσώπων και που δημιουργεί πηγές δυσχεριών στη λειτουργία της κοινωνίας αυτής. Αυτό μπορεί να είναι σωστό, πάντα σύμφωνα με τις διαστρωματώσεις των κοινωνιών εκείνων που τις επιδιώκουν στις περιπτώσεις εγκληματικότητας ανηλίκων, χρόνιων αλκοολισμών, αυτοκτονιών, λιποταξιών, αύξηση ναρκωμανών, κλοπών, ληστείων και άλλων καταστάσεων που εδώ και 80 χρόνια πλήττουν τις δυτικές κοινωνίες. Ο αλήτης ήταν και είναι γνωστό ότι δεν είχε και δεν έχει τέτοιες τάσεις σιροπές και οι τυχόν αναμίξεις του ή ο τυχόν συγχρονισμός του με πρόσωπα που εμπίπτουν στις παραπάνω παραβάσεις είναι μάλλον συμπτωματικός, τυχαίος και ως ένα σημείο περιστασιακός. Ο αλήτης μιας πόλης δεν εγκατέλειψε την οργανική του συμμετοχή στην κοινωνία που ανήκε για να αναζητήσει τα αγαθά της και τις απολαύσεις της, αποκτώντας τα από κλοπές, παρανομίες, λιποταξίες, χρήση ναρκωτικών. Αντίθετα, η εγκατάλειψη όλων εκείνων που απαρτίζουν τα αγαθά μιας κοινωνίας δεν συντελέστηκε σταδιακά και λόγω ξεπεσμού, αλλά έγινε μετά από επιλογή που σχεδόν πάντοτε διακατέχεται από ιδεολογικές προσβάσεις που κατά κανόνα είναι αταξικές. Αυτό το τελευταίο, η αιμονή του στην αντιστρωμάτωση της κοινωνίας, στάθηκε βασική αφορμή μεγάλων και βασανιστικών διωγμών των αλητών σε όλες τις κοινωνίες, αγροτικές ή αστικές, ιδιαίτερα στην προ- και μετά επαναστατική Ρωσία. Περισσότερο μάλιστα στη μεταεπαναστατική περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, όπου η εργασία αποτελούσε και αποτελεί τον βασικό μοχλό της χειραγώγησης των μαζών, αγροτών και προλεταριάτου με ιδεολογική κάλυψη. Πολλές είναι οι μελέτες για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, αλλά ο Αμερικάνος Wirth, στη θεωρία του περί κοινωνικής αποδιοργάνωσης, Σικάγο 1939, υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά προβλήματα ανακύπτουν από καταστάσεις στις οποίες τα άτομα έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από την κουλτούρα τους, ώστε να βρίσκονται σε αδυναμία να κατανοούνται αμοιβαία. Έτσι, δημιουργείται η πολιτιστική υστέρηση, όπου τα προβλήματα δεν προκύπτουν επειδή ορισμένοι αλήτες αδυνατούν να επικοινωνούν με τους συμπολίτες τους, αλλά από το ότι υπήρξαν θεμελιακές και λογικές αντιθέσεις που βρίσκονται μακριά από συμφέροντα και ταυτόχρονα πολύ κοντά στη διαφορά αντιμετώπισης των αξιών. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ακόμη μια φορά ότι ο πραγματικός αλήτης και όχι μια ομάδα αλητών, μια αλητεία, όπως της αρέσει να τη χαρακτηρίζει κάθε καθιερωμένη κοινότητα ή κοινωνία, έχει συνειδητά επιλέξει τον τρόπο της ζωής του, το να διαβιώνει αλητεύοντας. Η περισσότερο ενδιαφέρουσα οριακή διατύπωση για τα πρόσωπα σε ένα κοινωνικό σύστημα είναι αυτή του Λεξικού Κοινωνικών Επιστημών της UNESCO, Επιμέλεια Λαμπρία, 1972, τόμος 2, σελίδα 444. Κοινωνικό σύστημα είναι αυτό που συγκροτείται από την αλληλοεπίδραση μιας πλειάδας δρόντων ατόμων, μεταξύ των οποίων υφίστανται σχέσεις αμοιβαία προσανατολισμένες, δηλαδή τις προσδιορίζει και τις εναρμονίζει ένα σύστημα πολιτιστικά διαρθρωμένων προσδοκιών, τις οποίες τα άτομα συμμερίζονται. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που κάποια στιγμή διαφοροποιεί το άτομο εκείνο που θέλει να φύγει, απορρίπτοντας τους αμοιβαίους προσανατολισμούς. Στον αλήτη, υπησέρχεται μια διεργασία αμοιβαίας επιρροής των σκέψεών του με τον ίδιο τον εαυτό.
έχει αποκλείσει την αλληλεπίδραση, έχοντας όμως την επίγνωση της παρουσίας άλλων προσώπων. Επειδή πολλά μπορούν να παρεξηγηθούν, είναι σχεδόν απαραίτητο να γίνει ένας αναλυτικός διαχωρισμός ανάμεσα στο άτομο εκείνο που διακατέχει τα αποτάσεις αναρχισμού και αντιεξουσιασμού και από το άτομο εκείνο που διάλεξε την ένταξή του στην αλήτικη διαβίωση. Περισσότερο από μια αντίληψη του κόσμου, ο αναρχισμός είναι η εντονότατη άρνηση που ο καταπιεζόμενος δείχνει στην κοινωνία στην οποία ζει και βιώνει. Ο αναρχικός εξεγείρεται από τα κατάβαθά του, νιώθοντας μια ιδιαστική φρίκη που μεταβάλλεται σε άρνηση και που εκδηλώνεται με χίλιους τρόπους εναντίον της κοινωνίας του, τρόποι που αρχίζουν με την ουτοπία ή το όνειρο και καταλήγουν σε ένοπλο αγώνα. Η διαφορά του αλήτη είναι στο ότι ενώ αρνείται και αποδοκιμάζει τη μισθωτή εργασία, το χρήμα, την πολιτική δράση, το συγκεντρωτισμό ενεργητικά, τα αποδιώχνει από τη ζωή του και παραμένει μετά παθητικός. Ο αλήτης έχει κατασταλάξει στο ότι το να ζει σε μια κοινωνία σημαίνει να σε παρακολουθούν, να σε επιβλέπουν, να σε κατασκοπεύουν, να σε διευθύνουν, να σου κάνουν νόμους, να σου ρυθμίζουν τη ζωή, να σε μαντρώνουν, να σε ελέγχουν, να εκτιμούν ή να υποβιβάζουν την αξία σου, να σε διατάζουν και πολλά άλλα που καταπιέζουν. Για όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα δεν αντιδρά, δεν παραπονιέται, διότι έχει ξεριζώσει τις προκαταλήψεις από το κεφάλι του. Το μόνο που καταλαβαίνει ένας αλήτης στην πρακτική της διαβίωσής του είναι ότι πρέπει να ζήσει και φυσικά να επιζήσει. Αυτό, το να επιζήσει, παρόλη την παθητική του αντίσταση ενάντια στους μηχανισμούς της κοινωνίας, δεν το αισθάνεται σαν κατόρθωμα, όπως για παράδειγμα μπορεί να πιστέψει ένα κλεφτρόνι ή ένας τοξικομανής, αλλά το θεωρεί σαν μια μετάβαση από το σήμερα στο αύριο, με όλη τη σημασία των κλειδονισμών που μπορεί να δημιουργεί αυτή η μετάβαση στην καθημερινή διαβίωση ενός αλήτη. Είναι ο αλήτης ένας ρεφορμιστής από την αντίθετη πλευρά, που η ελευθερία του είναι το φυσικό συμπλήρωμα της ζωής του. Για τον αλήτη, η ρίση του Max Stirner, ότι αφού το κράτος είναι εχθρικό προς το άτομο, πρέπει να καταληθεί, μεταβάλλεται σχεδόν αυτόματα. Το κράτος πρέπει να αγνοηθεί. Θα μπορούσα να σκεφτώ περισσότερο τον Λέοντα Τολστόη κοντά στην ιδεολογία του αλήτη, που υπήρξε ο βασικός κήρυκας του μη βίαιου αναρχισμού, όταν υποστήριζε ότι οι άνθρωποι με τη μέθοδο της ανυπακοής οφείλουν να αρνούνται τη στρατιωτική θητεία, τους φόρους, τις δικαστικές αποφάσεις και πολλά άλλα που επιβάλλουν οι οργανωμένες κοινωνίες στους υπηκόους τους. Ανάλογα παρόμοιες ήταν και οι παρενέσεις του Μαχάτμα Γκάντι, με τη βασική όμως προϋπόθεση ότι κράτος ήταν τότε στις ιδίες οι Άγγλοι απεικιοκράτες και ο Γκάντι κήρυξε την υπακοή και μη συνεργασία του πολίτη με το κράτος. Κάτι ανάλογο θα αισθάνεται και ο πραγματικός αλήτης, που χωρίς να δέχεται προτροπές κηρυγμάτων από κανέναν, αποφασίζει μόνος του ανυπακοή και μη συνεργασία με την κοινωνία της εποχής του. Η πλέον διαδεδομένη άποψη ότι ο αλήτης και ο ζητιάνος είναι οι μόνες κατηγορίες ανθρώπων που αρνούνται την εργασία δεν ευσταθεί σχεδόν καθόλου για τον αλήτη. Παρόλο που και στους δύο επιρρύπτει τη ρετσινιά από την τακτοποιημένη κοινωνία της φυγοπονίας. Στη μελέτη του Bernard Shaw «Τα κοινωνικά συστήματα» στο 24ο κεφάλαιο «Η τυραννία της φύσης», ο γέροντας Ιρλανδός χιουμορίστας μας παρουσιάζει με πολύ πιστικό τρόπο τις αντιρρήσεις για την εργασία λέγοντας: «Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να μας διδάσκουν όταν φτάνουμε στην ηλικία που θα μπορούμε να το καταλάβουμε είναι ότι η μεγάλη ελευθερία δεν είναι φυσική όταν είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε. Η απόλυτη ελευθερία θα έπρεπε να θεωρείται παράνομη, αφού δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το βάρος της δουλειάς που μας αναλογεί. Η φύση των πραγμάτων ορίζει ανελαίητα πως η ανθρώπινη φυλή θα πεθάνει της πείνας εάν πάψει να δουλεύει». Παρά τις διαπιστώσεις αυτές του Σο, που ως ένα σημείο είναι σωστές, ο αλήτης δεν διακατέχεται από το σύνδρομο της τεμπελιάς ή της φυγοπονίας. Η άρνηση της παροχής μισθωτών υπηρεσιών σε εργασίες που στην πλειονότητά τους είναι καταπιεστικές δεν σημαίνει απαραίτητα ολιγορία και τεμπελιά. Ας πούμε, εάν ένας εργάτης δουλεύει στα δημόσια έργα, η δουλειά του είναι βαριά και κοπιαστική. Εάν κάποιος δουλεύει στην ύπαιθρο, αισθάνεται περισσότερο ελεύθερος από το να δουλεύει υπάλληλος σε ένα γραφείο, αναγκασμένος να γράφει αριθμούς και να μετρά χρήματα. Για παράδειγμα, η δουλειά του συγγραφέα του καλλιτέχνη θεωρείται καλύτερη, ευχάριστη και περισσότερο ενδιαφέρουσα από του γραφιά, του χτίστη, του λατόμου, του δημόσιου υπαλλήλου. Το να αρνείσαι από θέση και πεποίθηση να εργαστείς στις τρέχουσες προσφερόμενες δουλειές της κοινότητας ή της κοινωνίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τεμπελιάζεις. Δουλειά κατά τον Σο σημαίνει να κάνουμε ό,τι πρέπει μόνο για να επιβιώνουμε. Στην αργία θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Στην ανάπαυση δεν οφείλουμε να κάνουμε τίποτα. Το σώμα μας αλλά και το πνεύμα μας πρέπει να ξεκουράζεται. Φυσικά ένας που αλητεύει μπορεί να μην τα έχει σκεφτεί όλα αυτά και η αιτία της επιλογής του να βιώνει αλήτικα να είναι πολύ πιο ασήμαντη από όλα αυτά που εδώ αναφέρονται. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να μην γίνει μια προσεκτικότερη προσέγγιση στην υπάρχουσα κατάσταση της ιστορίας της αλητείας. Στο θαυμαστό βιβλίο του Max Weber «Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού», στο θέμα «Εάν ο άνθρωπος οφείλει ή δεν οφείλει να εργάζεται περισσότερο από ό,τι χρειάζεται για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες», αναλύονται τα πάντα τα σχετικά με τη θέση του μη εργαζόμενου ατόμου. Έτσι, από τον 17ο αιώνα, οι καλβινιστές καθορίζουν την αφιέρωση του ανθρώπου στην εργασία. Η αναφορά εδώ γίνεται μόνο και μόνο
για να ξεκαθαριστούν οι καταστάσεις του ασκητισμού από την αλήθικη κατάσταση του πλήθους των ανθρώπων που για διάφορες αιτίες, κυρίως στην περίοδο του τέλους του Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, περιφέρονταν από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα διαβιώνοντας ασκητικά, αλλά μη έχοντας συνήθως καμία σχέση με τα περιφερόμενα μοναχικά τάγματα ή άλλες θρησκευτικές αιρέσεις. Είναι βεβαιωμένο ότι υπήρχε μια συμπτωματική άποψη ταυτοσημείας με τη θρησκευτική ηθική ιδέα που από το 1600 μέχρι τη Βικτωριανή και βιομηχανική εποχή κυριαρχούσε υποστηρίζοντας. Ο πλούτος είναι ένας σοβαρός κίνδυνος, οι πειρασμοί του δεν σταματούν ποτέ και η επιδίωξή του δεν είναι μόνο ανόητη σε σύγκριση με την τεράστια σημασία της Βασιλείας του Θεού, αλλά είναι και ηθικά ύποπτος. Ο ασκητισμός εδώ φαίνεται ότι στράφηκε με πολύ πιο μεγάλη οξύτητα εναντίον της απόκτησης γήγενων αγαθών από τους κληρικούς παρά από τον Καλβίνο, που δεν έβλεπε τον πλούτο σαν εμπόδιο για την επιρροή τους, αλλά μάλλον σαν μια γενικά επιθυμητή αύξηση του γοήτρου τους και γι' αυτό τους επέτρεπε να χρησιμοποιούν την περιουσία τους επικερδώς. Ωστόσο, δεν υποστηρίζεται όπως τον Φραγκλίνο ότι ο χρόνος είναι χρήμα, αλλά η πρόταση ισχύει για μια ορισμένη πνευματική έννοια. Αξίζει άπειρα, γιατί σε κάθε χαμένη ώρα χάνεται εργασία για τη δόξα του Θεού. Έτσι, η αδρανής θεώρηση είναι επίσης χωρίς αξία ή ακόμα άμεσα αξιόμεμπτη, αν είναι σπατάλη της καθημερινής εργασίας κάποιου, γιατί είναι λιγότερο αρεστή στο Θεό από τη δραστήρια εκτέλεση του θελήματός του σε ένα επάγγελμα. Οι αλίδες στην εποχή του Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, τόσο στις κάτω χώρες όσο και στην Ισπανία και Γαλλία, διαβιούσαν, περιφερόμενοι κυρίως, από περιοχή σε περιοχή, χωρίς να τους διώκει κανένας. Ειδικότερα μετά τη Σύνοδο των Εκκλησιών των Κάτω Χωρών που έγινε στην Νότια Ολλανδία το 1574, οι αλίδες όχι μόνο ήταν τελείως ελεύθεροι, αλλά οι μοναχοί τους παρήχαν φαγητό και ύπνο, αντί ολιγόρης παροχής εργασίας στο μοναστηριακό χώρο. Καθένας αλίτης ή τυφλός, ανάπηρος σωματικά, γέρος, άεργος, έχερε μεγάλου σεβασμού και εκτίμηση από την Εκκλησία, μια που εξασφάλιζε τη θεϊκή εύνοια, πάντα σύμφωνα με την προτεσταντική και καλβινιστική ηθική. Δεν θα πρέπει να παραλυθεί ότι αυτή η κοινωνιστική κατάσταση απεικονίστηκε στη ζωγραφική του Ιερώνυμου Μπος, του Μπρίγκελ και άλλων πολλών δευτερεύουσα σημασία ζωγράφων των κάτω χωρών εκείνων των αιώνων. Δεν έχει παρά να δει κάποιο έργο των παραπάνω ζωγράφων για να πιστεί για την κυριαρχία των αλυτών και του αλήτικου πνεύματος. Είναι και βιογραφικά βεβαιωμένο ότι ο Ιερώνυμος Μπος έφυγε παιδί ακόμη από το χωριό του το Χορτόκεμπος και αφού περιπλανήθηκε εντάχθηκε στη δύναμη του τάγματος των μοναχών της Παναγίας. Εκεί πρόσφερε τις ζωγραφικές του επιδόσεις αντί φαγητού και ύπνου, πλουτίζοντας από τους μοναχούς και τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού τις γνώσεις του, μέχρι που παντρεύτηκε και έφυγε. Η τάση για την εκπλήρωση μιας άκρα της ελευθερίας είναι η κεντρική ιδέα γύρω από την οποία περιστρέφει τη σκέψη ενός αλήτη. Το δοκίμιο περί ελευθερίας του Άγγλου Τζον Στιούαρτ Μιλ, παρόλο που είναι γραμμένο το 1859, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να εκπέμπει την αρτιότερη εικόνα ελευθερίας που συντεριάζει με την ελευθερία του αλήτη. Εκτός από την ελευθερία της σκέψης, που από μόνη της δεν αρκεί να καλύψει ένα μοναχικό αλήτη, σε δεσποτικές κοινωνίες που ασκούσαν και ασκούν πολλές φορές κοινωνική τρομοκρατία ή το λιγότερο κρατική κηδεμόνευση, υπάρχει και η ελευθερία της ανάπτυξης προσωπικότητας που εκδηλώνεται και με φαινόμενα εξωτερικής συμπεριφοράς. Οι κοινωνίες ενώ αποδέχονται ως και η κεντρικότητα στην εξωτερική εμφάνιση και στην παρουσία ενός ατόμου προς τον περιβάλλοντα κόσμο, δεν δέχονται με άνεση τρόπους διαβίωσης και συμπεριφοράς, κυρίως όταν έχουν πιστεί ότι η κοινωνία τους έχει φτάσει σε ένα πολιτισμένο επίπεδο. Νιώθουν ότι η ελευθερία μπορεί να ισχύσει μόνο για ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτισμικής ωριμότητας. Με δύο απλά λόγια, για παιδιά και πνευματικά καθυστερημένους δεν επιδέχονται μια αναπόλυτη ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή, η έκταση της έννοιας της ελευθερίας στηρίζεται αποκλειστικά στα συλλογικά, συμπεριφορικά φαινόμενα. Ένας αλήτης, δηλαδή, δεν είναι άτομο ελεύθερο σε μια οποιαδήποτε κοινωνία, όταν κάνει πράξεις που αφορούν αποκλειστικά μόνο τα δικά του ψυχικά αισθήματα. Είναι αυτόματα υπόλογος στην κοινωνία του για όλες εκείνες τις πράξεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τη συμπεριφορά όλων των άλλων. Η ελευθερία ενός αλήτη προσκρούει στα ταμπού και στις συμβατικότητες της κοινής γνώμης, της κρατικής γραφειοκρατίας, των κηρυγμάτων της Εκκλησίας και μιας αρκετά συγκεκριμένης κοινωνικής πίεσης προς συμμόρφωση, όπου ακόμα και ο νόμος με την ενεργό συμμετοχή των οργάνων καταστολής, αλλά πάντα μετά από παρεμβάσεις πολιτών, επιστρατεύεται για να περιορίσει την ελευθερία έκφρασης, παρουσίας και κινήσεων του ατόμου αλήτη. Στο τρίτο κεφάλαιο, σχετικά με την ατομικότητα ως στοιχείο ευημερίας, σελίδα 101, πάντα στο βιβλίο περί ελευθερίας, ο Μιλ μεταξύ άλλων γράφει: αν ένα άτομο αποφύγει να ενοχλεί τους άλλους σε ό,τι τους αφορά και ενεργεί κατά την κρίση και τις προτιμήσεις του, μόνο όταν πρόκειται για πράγματα που αφορούν τον εαυτό του, οι ίδιοι λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένοι την ελευθερία γνώμης επιβάλλουν επίσης να θέτει σε εφαρμογή τις γνώμες του με τη δική του ζημιά και χωρίς καμία ενόχληση από τους άλλους. Ότι οι άνθρωποι δεν είναι αλάθητοι, ότι οι αλήθειές τους είναι ως επιτοπλίστων μόνο μισές αλήθειες, ότι η ομοφωνία δεν είναι επιθυμητή,
εκτός αν προκύπτει από την όσο γίνεται πιο πλήρη και ελεύθερη αντιπαραβολή των αντίθετων γνωμών, και ότι η ανομοιότητα δεν είναι επιζήμια, αλλά επωφελής, ώσπου να αποκτήσουν οι άνθρωποι την ικανότητα να αναγνωρίζουν όλες τις πλευρές της αλήθειας, αυτές οι αρχές ισχύουν τόσο για τις γνώμες των ανθρώπων, όσο και για τους τρόπους με τους οποίους ενεργούν. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι, όσο χρήσιμο είναι να υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, άλλο τόσο χρήσιμο είναι να υπάρχουν διαφορετικά πειράματα ζωής, να παρέχεται ελευθερία κινήσεων στους διάφορους χαρακτήρες, αρκεί φυσικά να μην βλάπτονται οι άλλοι, και να αποδεικνύεται στην πράξη η αξία των διαφορετικών τρόπων ζωής, όταν οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι πρέπει να τους θέσουν σε εφαρμογή. Με λίγα λόγια, όταν πρόκειται για πράγματα που δεν αφορούν άμεσα τους άλλους, είναι επιθυμητό να εκδηλώνεται η ατομικότητα. Αυτός ο παραπάνω συλλογισμός δεν εφαρμόζεται στον άνθρωπο που διάλεξε σαν τρόπο ατομικής έκφρασης διαβίωσης την αλητεία. Οι γρήγοροι και σοφιστικοί χαρακτηρισμοί για τον αλήτη και την αλητεία γενικά, που υπάρχουν στα λύματα των λεξικών και των εγκυκλοπαιδιών, υπήρξαν και είναι ακόμη και σήμερα επιζήμιοι, εάν υπολογίσει κανείς ότι στην εποχή μας υπάρχουν νεότατες απόψεις, οι οποίες δημιούργησαν νέες επιστήμες, όπως της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας, που ασχολούνται με γενικές και ειδικές μελέτες πάνω στα φαινόμενα ελευθερίας της έκφρασης ατόμων, των οργανωμένων και μη κοινωνιών. Ο σειρμός, η μόδα δηλαδή, έχει επιβάλει την ιδέα πως η ιδεώδη συμπεριφορά είναι αυτό που αντιγράφουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Με τη μαζική αυτή συμπεριφορά, αφαιρούν από την προσωπικότητά τους τη σφραγίδα της δικής τους κρίσης, έκφρασης και αλλοιώνουν τις παρορμήσεις τους. Ο αλήτης έχει βρει έναν τρόπο να αποδείξει τον εαυτό του κυρίως, αλλά και στους άλλους, την ύπαρξη μιας συμπεριφοράς που οι άνθρωποι της μάζας έχουν εγκαταλείψει για χάρη μιας κοινωνικής ομοιοπάθειας, που πιθανότητα να τους κάνει να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς, αλλά είναι σίγουρο ότι τους αφαιρεί τη χαρά της ικανοποίησης, στοιχειωδών αλλά και βασικών προτερημάτων της ελευθερίας. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, όντας ικανοποιημένοι με τα ισχύοντα έθιμα των κοινωνιών και πιο σωστά των ανθρώπων, γιατί αυτοί είναι που τα δημιουργούν και τα συντηρούν, τους είναι φοβερά δύσκολο να αντιληφθούν γιατί αυτές οι εθιμικές καταστάσεις δεν είναι αρεστές σε όλους. Το αποτέλεσμα είναι να μην συγκαταλέγεται το αυθόρμητο στα ιδεώδη των κοινωνικών αναζητήσεων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μάλλον εχθρικά και σαν ένα οχληρό πρόσωπο κάθε έναν που πιστεύουν ότι ξέφυγε από τις συνήθειες του καθημερινού συμπεριφέρεστε. Ο πρώτος και περισσότερο ενοχλητικός είναι καθένας που ξεφεύγει προς την αλητεία. Επειδή θεωρούσα και θεωρώ την αλητεία και τον αλήτη έναν δυναμικό αρνητή των κοινωνικών θεσμών και παράλληλα έναν εν ενεργεία ελεύθερο άτομο, δεν θα προχωρήσω στην παθογραφία του κόστους βίωσης που έχει αυτή η μορφή έκφρασης της αλήτικης ελευθερίας. Σε έναν τακτοποιημένο κοινωνικά άνθρωπο, μέλος μιας κοινότητας ή ενεργό μέλος μιας κοινωνίας, ο τρόπος διαβίωσης πάνω στην ενεργό αλητεία ενός αλήτη φαίνεται αυτοβασανιστικός και μαζοχιστικός. Αυτό συμβαίνει διότι στον κάθε ενταγμένο κοινωνικά άνθρωπο είναι σχεδόν ακατόρθωτο να γίνει επιμέτρηση της ευτυχίας της ελευθερίας που βιώνεται στην καθημερινότητα ενός αλήτη. Δεν έχουμε ίσως αντιληφθεί ότι ο αλήτης με την παρουσία του δεν υπόκειται σε κοινωνική τιμωρία, αλλά θα ήταν και λάθος να πιστέψει κάποιος ότι ο αλήτης αυτοτιμωρείται. Σήμερα, αλλά και παλιά, το τελευταίο χειρό της ελευθερίας είναι η αλητεία, η ελεύθερη ταξιδιωτική περιπλάνηση, όχι βέβαια ο τουρισμός, η ανεμελιά, όχι η τεμπελιά και η παντός είδους απαλλαγή των επιπρόσθετων ευθυνών που κατακλείζουν ένα σημερινό άνθρωπο. Κάθε μέρα που περνάει, η ελευθερία κακοποιείται και συντρίβεται, ακριβώς επειδή προσδιορίζεται και μετατρέπεται σε μία έννοια που πρέπει να εκφραστεί με τη γλώσσα, το κατεξοχήν εργαλείο βιασμού της πραγματικότητας. Η ελευθερία του αλήτη δεν επιδέχεται ορισμό, γιατί γι' αυτόν η ελευθερία δεν είναι ένας φραστικός θεωρητικός μύθος, αλλά μια κατάσταση που τη βιώνει. Επομένως, δεν χρειάζεται να την προσδιορίσει. Γενικά η ελευθερία σαν έννοια ποικίλει ανάλογα με την ατομικότητα του καθενός. Δεν χωράει σε κατηγορίες. Δεν είναι μια έννοια σταθερή και αναλύωτη, αλλά ένα γίγνεσθε που συνυπάρχει μέσα στον καθένα και πεθαίνει μαζί του. Οι κοινωνίες και τα συστήματά τους έχουν καρατομήσει την ελευθερία, αφού την έχουν χωρίσει, σε πολιτική ελευθερία, οικογενειακή ελευθερία, σεξουαλική ελευθερία, ατομική ελευθερία και πολλά παρόμοια παράγωγα. Ο αλήτης έχει απελευθερωθεί από όλα αυτά. Ζει σε μια ουτοπία. Δεν έχει τίποτα δικό του και ο μόνος του πλούτος είναι η βίωση της πραγματικής αίσθησης της ελευθερίας του. Δεν στενοχωριέται για το φαΐ του. Δεν αισθάνεται το πραγματικό αισθηματικό βάρος της γυναίκας συντρόφου, παιδιών, εγγόνων, τρισεγγόνων. Δεν φιλοδοξεί τίποτα. Δεν είναι πάτερ φαμίλιας. Έχει εξαλείψει από μέσα του τις αιτίες της φιλοδοξίας μιας κοινωνικής ή πολιτικής διαμάχης. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας εσωτερικός κίνδυνος εγωιστικής διαμάχης επιπλέψεως. Από αυτή την άποψη, ο αλήτης είναι σαφέστατα ένας ατομιστής. Εδώ η έννοια ατομισμός, ατομικότητα, χρειάζεται εξήγηση, πάντα σε σχέση με το σύνολο.
Δύο κατάλληλα κείμενα για αυτή την περίπτωση περιέχονται στο φυλάδιο «Ουτοπία», χωρίς ημερομηνία, που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε από τον Ανδρέα Κανελίδη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ολόκληρη ανθρώπινη ιστορία δεν είναι τελικά παρά περιγραφή του πώς η κοινωνία, αφού οργανώθηκε ενάντια στον εαυτό της, εξακολούθησε και εξακολουθεί να υπερασπίζεται με σχιζοφρενικό ζήλο την αυτοκαταστροφή της. Η οικοδόμηση του πολιτισμού, της οργανωμένης κοινωνίας, σήμαινε την απαρχή της εξουσιαστικής συμβίωσης των ανθρώπων, το θάνατο της ελευθερίας, της ατομικότητας και επομένως της συλλογικότητας. Η ζωή έπαψε να είναι προσωπική υπόθεση. Ουσιαστικά έπαψε να έχει κάθε ουσιαστική σχέση με τον κάτοχό της. Γιατί η απόλυτη ρύθμισή της από τον κοινωνικό περίγυρο και η αυστηρή περιχαράκωση των δραστηριοτήτων, που άλλωστε σε ένα κοινωνικό σύνολο είναι και προκαθορισμένες, σημαίνει ουσιαστικά την άρνηση της ζωής. Ο αλήτης, με κάθετο τρόπο, ασύνειδος στην αρχή, ξεχωρίζει τη θέση του από τις παραπάνω συνέπειες και επιζεί, βιώνοντας την ελευθερία της εκλογής του, σαν ατομικιστής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Οι ατομικιστές δεν θέλουν να περιμένουν το ξημέρωμα μιας ελεύθερης κοινωνίας. Είναι το σήμερα που τους απασχολεί, όχι ένα υποθετικό αύριο. Εφόσον αρχίζουν από τον εαυτό τους, δεν χρειάζονται άλλους για να ξεκινήσουν την επανάστασή τους. Οι χριστιανοί κοιτάζουν τη θέληση του Θεού τους. Οι δημοκράτες κοιτάζουν τη θέληση του λαού. Οι σοσιαλιστές κοιτάζουν τη θέληση ενός επαναστατικού προλεταριάτου. Οι ατομικιστές κοιτάζουν τη δικιά τους θέληση και δεν βασίζονται σε τίποτα παρά μόνο στους εαυτούς τους. Δεν πιστεύουν σε μια διαλεκτική της ιστορίας, στο αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας ταξικής πάλης, στο δίκαιο του προτινόμενου νόμου. Η αυτοαπελευθέρωση είναι η μόνη απελευθέρωση που έχει κάποιο νόημα για αυτούς. Δεν ενδιαφέρονται, για παράδειγμα, για ναρκωτικά, σαν πανάκια στη σύγχρονη αθλειότητα και καταπίεση. Έχουν βγει έξω από το κοπάδι και η αναρχία τους υπάρχει στη δύναμή τους να πραγματώσουν τους εαυτούς τους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Πάρκερ. Ακόμη μια φορά ο αλήτης, ο σύγχρονος περιπλανόμενος ή στατικός αρνητής, επιβιώνει μέσα στην ουτοπία του σε ένα περίγυρο που δεν είναι διόλου ουτοπιστικός. Και ενώ διάλεξε να είναι αμέτωχος και ακίνδυνος, θεωρείται μόνο για την εκλογή αυτής της τάσης ζωής επικίνδυνος. Ο ασκητής στην Ανατολή είναι πρόσωπο σχεδόν ιερό. Το ίδιο και στην Ορθοδοξία, ο χριστιανός που ασκητεύει, αγιάζει. Θα μπορούσαμε και στα κοινωνικά συστήματα να θεωρήσουμε τον αλήτη έναν ασκητή ενός κοινωνικού περίγυρου. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οι σύγχρονες μορφές αλωτρίωσης είναι ή μοιάζουν με μια εκλεπτισμένη επανάληψη των ιδεών του παλιού κόσμου. Το φαινόμενο της αυτοκαταστολής είναι η αντανάκλαση ενός διαστρεβλωτικού βιασμού που υπέστη η ατομικότητα από την εισβολή μιας πλασματικής πραγματικότητας. Η αυτοκατασταλτική διαδικασία έγινε ένας έμφυτος ηθικός νόμος, κάτι σαν κοινωνικό ένστικτο. Η διατήρηση της κοινωνικής καταστολής συντελέστηκε με την κοινωνικοποίηση του χώρου. Η μη ένταξη ενός ατόμου σε μια προκαθορισμένη παραδεκτή κοινωνικοποίηση δημιουργεί προβλήματα. Εκλαμβάνεται σαν μια απαρχή μιας αυτοκαταστροφικής λειτουργίας της υπάρχουσας κοινωνίας και πρέπει να εξαφανιστεί, και αν αυτό είναι αδύνατο γιατί προσκρούει σε ένα προσδιόριστο ουμανισμό, τουλάχιστον θα πρέπει να θεωρητικοποιηθεί. Σε αυτά τα πλαίσια, η ατομική θέληση δεν υφίσταται παρά στο βαθμό που εκφράζει τη θέληση του συνόλου. Έτσι λοιπόν, αφού τα άτομα εξαναγκάζονται να ενσωματωθούν στη θέληση του συνόλου, η ελεύθερη ατομικότητά τους είναι ξένη προς κάθε άτομο ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, η ατομικότητα παίρνει τη μορφή του αποστασιοποιημένου και εξατομικευμένου ανθρώπου. Συντελείται δηλαδή ένα είδος θανάτου της ατομικής ελευθερίας, που είναι ταυτόχρονος με το θάνατο της δυνατότητας για επαφή, επικοινωνία και επομένως συλλογική λειτουργία. Ο αλήτης είναι ακόμα μια φορά ένας ατομικιστής. Τι σημασία έχει γι' αυτόν εάν τα μέσα παραγωγής βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο μιας χούφτας ιδιωτών ή του μονοπωλίου του κράτους, ή μιας ομοσπονδίας συνδικάτων ή ακόμα μιας κομμούνας. Οποιοδήποτε σύστημα τον δεσμεύει, άσχετα πώς ονομάζεται. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι αλήτες δεν αυξήθηκαν και δεν μειώθηκαν ή ακόμη και δεν εξαλείφθηκαν στη διάρκεια των αιώνων. Η τυχόν εποχιακή αύξησή τους οφειλόταν σε ιστορικές συγκυρίες, πόλεμοι, εκπατρισμοί, θεομηνίες, εκστρατείες, λοιμοί, επαναστάσεις και άλλα, και καθόλου στις αλλαγές των κοινωνικών συστημάτων. Από παλιά, ο ορισμός για την αλητεία συνυπήρχε απαραίτητα με τον ορισμό για την επαιτία. Ο μοναδικός διαχωρισμός, μπορεί κανείς να υποστηρίξει, βρίσκεται στο γεγονός ότι στην επαιτία, εκτός της δυστυχίας, συνυπάρχει αρκετές φορές ο επαγγελματισμός, πράγμα αδύνατο και μη προσδιορίσιμο στην αλητεία. Ακόμα, η δυσκολία των νομοθετών για το θέμα της ευποιίας, των αγαθοργιών και των παντός είδους αρρωγών προς τους αναξιοπαθούντες ζητιάνους και αλήτες, ήταν στο να διαχωριστεί η ευθύνη του φιλέσπλαχνου ατόμου ή μιας ανάλογης ομάδας, και να βοηθά τις δύο αυτές κατηγορίες, χωρίς τις κοινωνικές και τις ποινικές συνέπειες της διατήρησης των δύο αυτών οδυνηρών για τις κοινωνίες φαινομένων.
Η μόνη λύση ήταν να δοθούν στην Εκκλησία δικαιώματα παροχής βοηθειών για τα άτομα που ξεφεύγουν προς αντικοινωνικές παθητικές μορφές εκδηλώσεων, ώστε οι φιλέσπραγνοι θρησκευόμενοι και άλλοι να μπορούν να παρέχουν τη συνδρομή τους μέσω των ενορίων. Οι ενορίες με τη σειρά τους θα κατανείμουν το προϊόν των εισφορών ανάλογα με τις ανάγκες των αναξιοπαθούντων ζητιάνων και αλητών. Με τον τρόπο αυτό, λύθηκε τουλάχιστον τυπικά το ζήτημα της μη συμμετοχής των κοινωνικών ατόμων στη διατήρηση της επετείας και της αλητείας, και από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα η επετεία και η ευπηία προς αυτήν καθιερώθηκε να γίνεται έξω από τους ναούς. Η νομοθεσία και η επιστήμη χαρακτηρίζουν σαν αλήτη κάθε έναν περιπλανόμενο χωρίς κατοικία και μια κάποια εργασία που να είναι σε θέση να του παρέχει τα μέσα συντήρησης. Χαρακτηριστική είναι η ερμηνεία του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα του 1871, που ενώ ορίζει ότι ο αλήτης είναι εκείνος που αλλάζει καθημερινά κατάλημα και δεν έχει μόνιμη κατοικία, διευκρινίζει ότι η αλητεία κάνει και το άτομο εκείνο που μετά από μια καθημερινή περιπλάνηση επιστρέφει σε ένα νυχτερινό μόνιμο κατάλημα, όπου όμως τρογλωδητεί σε σπήλαιο ή σε κόχη βράχων. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Ελλάδα με τους χίπηδες στα Μάταλα της Κρήτης πριν από 15 χρόνια, που τελικά διώχτηκαν από την ελληνική χωροφυλακή, αφού χαρακτηρίστηκαν σαν αλήτες. Μερικές δεκαετίες πριν από τον Γερμανικό, στον ποινικό κώδικα της Γαλλίας του 1810, χαρακτηρίζονται αλήτες ή ανέστιοι, στη γαλλική γλώσσα χαμένα κορμιά. Χαρακτηρίζονταν οι ανεπάγγελτοι και αυτοί που δεν κατήχαν μια τέχνη. Επίσης και οι προαγωγοί και οι σωματέμποροι και οι παίκτες τυχερών παιχνιδιών. Στην Ολλανδία το 1886 χαρακτηριζόταν αλήτης εκείνος που ζούσε πλάνητα βίο, χωρίς να έχει αποδεδειγμένα βιοποριστικά μέσα. Η τιμωρία όμως ήταν πολύ μικρή, το περισσότερο μέχρι 12 μέρες φυλάκιση. Το 1903 στην Ελβετία προσθέθηκε το «Όστις περιπλανάται στη χώρα εκφυγοπονίας ή περιφέρεται στα δάση, στις εξοχές και στις δημόσιες πλατείες». Αργότερα, το 1937, η καταστολή της επετείας και της αλητείας ανατέθηκε στα καντόνια. Η τιμωρία για τους ικανούς και υγιείς είναι η υποχρεωτική εργασία. Ο αυστριακός νόμος μοιάζει με το δικό μας, τον ελληνικό, και η ποινή είναι από 1 έως 3 μήνες φυλάκιση. Και ο νορβηγικός νόμος προβλέπει ποινή φυλάκιση μέχρι 3 μήνες, αλλά περιέχει και αναστολή της ποινής, εάν ο καταδικασμένος δέχεται να εργαστεί. Στην Αγγλία, ισχύει ακόμα και στις μέρες μας ένας νόμος για τους αλήτες του 1871, που τιμωρεί μέχρι 3 μήνες φυλάκιση και υποχρεωτική εργασία. Ο Δανέζικος νόμος του 1930 τιμωρεί σαν αλήτη και αυτόν που δεν αναζητεί θεμητό τρόπο να βγάζει τα προστοζήν. Η ποινή είναι μέχρι 6 μήνες φυλάκιση, αλλά μπορεί να μεταβληθεί και σε υποχρεωτική εργασία. Στην Ισπανία, ο αλητεύων τιμωρείται χωρίς φυλάκιση, αλλά κλείσιμο μέχρι 3 ετών σε κατάστημα καταναγκαστικής εργασίας. Οι Γάλλοι είναι εκείνοι που έδωσαν στον ορισμό της αλητείας, από που οι νομοθέτες σχεδόν όλου του κόσμου άντλησαν την ομοιομορφία της διατύπωσης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αλητεία είναι το περιφέρεστε άνευ ιδίων πόρων και τακτικής εργασίας και ζήν παρανόμως εις βάρος άλλων, κλείνουν τα εισαγωγικά. Στη Γαλλία δεν τιμωρούνται σαν αλήτες όσοι από ανάγκη περιφέρονται στη χώρα ή στις πόλεις. Ο γαλλικός νόμος προβλέπει ακόμα ότι ο αρνούμενος να εργαστεί περιφερόμενος αλήτης ευρίσκεται σε κατάσταση ανταρσίας κατά της κοινωνικής τάξης. Ακόμα θεωρεί την αλητεία πράξη έξης και επαγγέλματος. Ακόμη, κατά τον γαλλικό νόμο, δικάζεται σαν αλήτης και όποιος ταξιδεύει παρανόμως δαπάνες άλλων, λαθρεπιβάτης. Στους κατασταλτικούς για την επετεία και αλητεία νόμους της Ευρώπης μπορούμε να ξεχωρίσουμε το παρακάτω ουσιώδες. Ο ορισμός της επετείας περιλαμβάνει τη φυγοπονία, ενώ στην αλητεία προστίθεται και το στοιχείο της παράνομης εντήρησης. Στον τελευταίο χαρακτηρισμό υπάρχει το ελαφρυντικό ότι την ανάγκη της περιπλάνησης την προκαλούν πολλές φορές οι έκτακτες περιστάσεις της ζωής. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί από τους Έλληνες νομομαθείς αλλά και από τα όργανα καταστολής ήταν ότι οι μικρές ποινές που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί Ποινικοί Κώδικες αλλά και ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας δεν περιστέλνουν την επετεία και την αλητεία. Με τα πολεμικά, η παρασιτική ζωή γίνεται πραγματικότητα και πάντα κατά την άποψη των νομομαθών προκαλεί ένα μεγάλο κοινωνικό, ηθικό και οικονομικό κόστος στις οργανωμένες κοινωνίες, ενώ παράγει και επικίνδυνες παρεκτροπές στην ομαλή λειτουργία του ένομου συστήματος. Ένας δημόσιος εκφραστής αυτής της άποψης ήταν ο δικηγόρος κ. Μενέλος Μπακατσούλας, που το 1944 εξέδωσε με έξοδα της ελληνικής χωροφυλακής μια εγκληματολογική, σοφρονιστική και συγκριτική μελέτη με τον τίτλο «Η φυγόπονη επέτε και αλείται». Πρόκειται ίσως για τη μοναδική διδακτορική εργασία πάνω στο θέμα αυτό, ιδιαίτερα της αλητείας, στην ελληνική νομική βιβλιογραφία. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, «το ακολουθηθέν υπό τον παλαιότερο νομοθετών σύστημα, καθώ επέτε και αλείται, κατεδικάζοντο, ισολιγοήμερον φυλάκισιν, μεθήν επακολουθεί βραχία και πάλι κράτηση στις διάφορα άσυλα επετών, ή το επισφαλές,
διότι ανεμίγνυε και συνέχεια τη φιλανθρωπία προς την τιμωρία. Οι ψυχίατροι της φρουιδικής ακμής κατέταξαν την αλητία και την επαιτία στη σχιζοφρένεια, τις ψυχώσεις και τις διάφορες μορφές της κοινωνικής ιστερίας. Ο Έλληνας ψυχίατρος Τριγκάρης το 1937 κυκλοφόρησε μια ιατρική μελέτη με τον τίτλο «Το πρωταρχικό στάδιο της σχιζοφρένειας», όπου οι αντικοινωνικές εκδηλώσεις επαιτία και αλητία έχουν πρωτεύουσα θέση. Συμπερασματικά, η ιδέα ότι ξεφεύγοντας λίγο ή πολύ ένα άτομο από τις συνηθισμένες και καθιερωμένες κοινωνικές αντιδράσεις και περνώντας σε έμπρακτες καταστάσεις βρίσκεται σε παθολογική ψυχασθένεια έχει απορριφθεί από τους αντιψυχιάτρους. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές απόψεων μεταξύ του Φρόιντ, των φρουιδικών και των ψυχιάτρων που ασκούν την ψυχιατρική αντιψυχιατρικά. Ο σύγχρονος Αμερικάνος αντιψυχίατρος Τόμας Σαζ υποστηρίζει ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, κάθε φορά που οι ψυχίατροι διαπιστώνουν έναν καινούριο κανόνα ψυχικής υγείας, δημιουργούν μια νέα κατηγορία ψυχικά αρρώστων, κλείνοντας εισαγωγικά. Ακόλουθο φαινόμενο είναι το ότι κάθε φορά που ένας νομοθέτης θεσπίζει ένα καινούριο περιοριστικό νόμο, δημιουργεί μια νέα κατηγορία παρανόμων. Οι κωδικοποιημένες αυτές διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα πόσο εύκολο ήταν και είναι να χαρακτηριστεί ένας που αλητεύει ψυχικά άρρωστος. Το ότι ο αλήτης είναι ένα άτομο που ζει κάτω από φοβερά δραματικές και ασυνήθιστες εμπειρίες, αυτό δεν είναι λόγος να χαρακτηρίζεται σαν ψυχικά άρρωστος. Οι ψυχίατροι ασχολούνται περισσότερο από το κανονικό με τα συμπτώματα ενός αλήτη, παρά με τα δικαιώματα του να ζει ελεύθερος, παραβιάζοντας μόνο τις μέχρι τότε καθιερωμένες συνήθειες της καθημερινής ζωής του σαν κοινωνικό άτομο. Το ερώτημα είναι, σε ποιον ανήκει το σώμα ενός ανθρώπου, στους γονείς του όσο ήταν παιδί, στην κοινωνία ή σε αυτόν που φέρει το σώμα του. Μπορούμε δηλαδή να εντάξουμε την περίπτωση ενός αλήτη στις διαμάχες για την έκτρωση, την αντισύλληψη, τη σεξουαλική συμπεριφορά, την αυτοκτονία? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί όλα, εκτός της αποτελεσματικής αυτοκτονίας, διορθώνονται με μια θεραπευτική αγωγή. Στον αλήτη δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιας αγωγής. Και επόμενο είναι να μην μπορεί να γίνει διόρθωση. Κανένας άνθρωπος ή ομάδα δεν έχει το δικαίωμα να διορθώσει ένα ανθρωπινό. Οι συνάνθρωποι όμως και οι διάφορες κοινωνικές ομάδες παίρνουν με εξουσιαστικό τρόπο το δικαίωμα να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο από τις παρεκκλήσεις με διάφορους τρόπους που τους ονομάζουν κοινωνική παρέμβαση, αλληλοβοήθεια, συμπαράσταση, αρρωγή και άλλα παρόμοια, και όταν αυτά τα μέσα δεν έχουν τα αναμενόμενα διορθωτικά αποτελέσματα, τότε παρεμβαίνει η αστυνομία, η δικαιοσύνη και οι ποινές είναι επίπληξη, πρόστιμο, ολιγοήμερη φυλάκιση, πολύμηνη φυλάκιση και όλες οι επακόλουθες συνέπειες μιας καταστολής ή ενός καταναγκαστικού σοφρονισμού. Από το κεφάλαιο, σκιαγραφίες Ελλήνων που σε διάφορες εποχές της ζωής τους αλήτεψαν. Στην ακμή της ηλικίας του 35 χρονών, το 1891, ο Δημήτριος Κόκκος δολοφονείται από έναν παράφρονα στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός παράφρον δίνεται σε περιπτώσεις που η αστυνομία, με ορισμένες υψηλά ιστάμενες οικογένειες, επιθυμεί να καλύψει τα πραγματικά αίτια ενός εγκλήματος. Τελειώνοντας το 1877 τη νομική, διορίζεται γραμματέας στο ελληνικό προξενείο της Τεργέστης. Το 1882 εγκαταλείπει τη θέση του, επιστρέφει στην Αθήνα και ασχολείται με τα γράμματα, το θέατρο και την κοσμική ζωή. Με τους σατυρικούς στίχους του έκανε σκληρή κριτική στην κοσμική αθηναϊκή κοινωνία. Το ίδιο και πιο έντονα γινόταν μέσα από τα θεατρικά του. Είχε και μεγάλη μουσική παιδεία και διάλεγε μόνος του τη μελωδική επένδυση των θεατρικών του έργων. Συχνά τον πέταγαν έξω από τα σαλόνια με μόνη αιτία το σατυρικό περιεχόμενο των στίχων που έγραφε και δημοσίευε στη λαϊκή στιχουργική φυλάδα ο Ραμπαγάς και ο Σκύλος. Η καυστικότητα των γραπτών του και η προκλητική παρουσία του τον οδηγούσαν συχνά σε μια ζωή περιθωρίου με κατάληξη στην αλήτικη διαβίωση. Τα αίτια της δολοφονίας του παραμένουν ακόμη ακατανόητα. Κυριότερα αντιπροσωπευτικά του έργα είναι «Μη χάνεσαι» και «Το άστι» που εκδόθηκαν και σε βιβλίο. Δεν είναι χρονικά εξακριβωμένη η γέννησή του, αλλά ούτε ο θάνατός του. Πάντως έζησε και δημιούργησε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αθήνα σαν τραγουδοποιός κανσονέτας. Ο Νικόλαος Κόκκινος, αυτοδίδακτος μουσικός, περιφέρονταν στα αθηναϊκά σοκάκια και τραγουδούσε. Οι μελωδίες του είχαν επιδράσει από το δημοτικό τραγούδι, το Σμυρναϊκό Άσμα και την Ιταλίζουσα Επτανησιακή Καντάδα. Στα πρώτα χρόνια της τραγουδιστικής του περιπλανόμενης καριέρας, είναι το πιο πιθανό να ζούσε τρεφόμενος από τους νοικοκυρέους, σαν αμοιβή για την ευχαρίστηση που τους έδιναν οι καντάδες του. Αργότερα, δημιούργησε και σκίτσα των παλαιών ελληνικών εγκυκλοπαιδιών, φαίνεται ότι έζησε ως μεγάλη ηλικία και τακτοποιήθηκε. Τραγούδια του και μελωδίες τραγουδιούνται ακόμη και σήμερα και υπάρχουν και όμιλοι Νικολάου Κόκκινου που εμένουν στην εκτέλεση του έργου του. Τέλειωσε τις σπουδές του στη Βέρνη και το 1864 σε ηλικία 20 χρονών, ο Μικέλης Άμβλυχος ταξίδεψε περιφερόμενος στη Βενετία, στη Ζυρίχη και έφτασε μέχρι το Παρίσι, σε μια εποχή που στη Γαλλία αναπτύσσονταν επαναστατικές κομμούνες, ιδεολογικές αναζητήσεις και αναρχίζουσες αντιεξουσιαστικές καταστάσεις.
βαθιά επηρεασμένος από την εποχή και τις ιδέες αλλά και τη ζωή του Μπακούνιν, ήταν ενάντια στο υφιστάμενο τότε κοινωνικό καθεστώς, καθώς και σε κάθε μορφή στρατοκρατία και πόλεμο. Με μια διάθεση επαναστατική, αλήτευε διαμέσου των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ ειρωνικά και σκοπτικά έλεγε: «Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να γεννηθεί, να ζήσει και να πεθάνει στο ίδιο σπίτι». Πέθανε στο Λιξούρι τον Νοέμβριο του 1917 σε ηλικία 73 χρονών. Οι πληροφορίες για τη ζωή του είναι αόριστες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρξε ένας από τους προτεργάτες της δημοτικής γλώσσας. Επειδή τόσο τα γραφτά του όσο και τα ποίηματά του ήσαν διαγερτικού περιεχομένου, καμιά φροντίδα δεν έγινε να μαζευτούν και να δημοσιευτούν σε ένα βιβλίο. Το περιοδικό Νουμάς στις 9 Μαΐου του 1920 του αφιέρωσε ένα τεύχος που μεταξύ των άλλων έγραφε: «Στην κηδεία, το φέρετρο με τη σωρό του άμβληχου Μικέλη το κρατούσε ένα αντιπρόσωπο της νεολαίας του Λιξουρίου και οι πάντες τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία με δάκρυα και συμπάθεια. Μεταξύ των άρθρων του Φτέρη, του Αντωνάτου και άλλων, ξεχώριζε της Ιουστίνας που με πολλή ευλάβεια τον είχε αγαπήσει». Ήταν δεν ήταν 22 χρονών ο Παναίτης Στράτη, όταν μετά από πείνες, φτώχεια, μεγάλο μας σε συγγενικά χέρια, σκληρή εργασία σε διάφορα χειρονακτικά επαγγέλματα, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Μπραίλα της Ρουμανίας και με ένα Ρουμάνο καρδιακό του φίλο, τον Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς Καζάνκι, να ξεκινήσουν στις 12 Δεκέμβρη του 1906, μέσα στο χειμώνα, για το μεγάλο ταξίδι, που κράτησε περίπου 3 χρόνια. Ελλάδα, Αίγυπτο, Λίβανο και λίγο Νεάπολη της Ιταλίας. Απένταροι. Η μόνη περιουσία τους, οι ευκαιρίες. Στους 15 μήνες τσακώνεται με τον Μιχαήλ και η περιπέτεια γίνεται μοναχική. Παρένθεση. Το πραγματικό όνομα του είναι Παναγιώτης Βαλσάμης. Ο πατέρας του γεννημένος στα Φαρακλάδα Κεφαλονιάς, Γεράσιμος Βαλσάμης, λαθρέμπορος στο επάγγελμα, παντρεύτηκε στην Μπραίλα τη Ρουμάνα Πλήστρα Ζωίτσα το 1883. Τον επόμενο χρόνο, στις 10 Αυγούστου 1884, γεννιέται ο Παναήτ. Σε λιγότερο από 9 χρόνια, ο πατέρας Γεράσιμος εγκαταλείπει την οικογένεια μέσα σε μια εποχή καθολικής φτώχειας. Επιστρέφει στην Ελλάδα που συλλαμβάνεται για λαθρεμπόριο, κλείνεται στις φυλακές της Κέρκυρας, από όπου μετά από χρόνια βγαίνει και σκοτώνεται από τελωνιακούς φρουρούς στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Η ονομασία του Παναήτ σε Στράτη δόθηκε από τους γείτονές του, αφού όλη τη μέρα ο μικρός ήταν στους δρόμους, στις στράτες. Η αναχώρηση του Παναήτ από τη Ρουμανία έγινε για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι στις 24 του Γενάρη του 1905 συμμετέχει σαν διοργανωτής στη μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στη Ρώσικη Εξέγερση, όπου μετά για να μην συλληφθεί κρύβεται, και ο άλλος ότι είχε εκδηλωμένον έναν ιδεαλιστικό ουμανισμό που δεν τον άφηνε να ησυχάσει στον τόπο του και σε κανένα τόπο, παρόλο που ήταν στρατευμένο στο Κομμουνιστικό Συνδικάτο Φορτώεκ Φορτωτών Μπραΐλας και αργότερα το 1910 εκλέγεται γραμματέας του. Η ισχυρή αυτή προσήλωσή του στον ιδεαλισμό τον έσπρωξε δύο περιόδους στη ζωή του να αλυτέψει. Η πρώτη είναι αυτή της Ελλάδας, Αιγύπτου κλπ. Και η δεύτερη το 1920, που έντονα απογοητευμένος από τη γενική κατάσταση του κόσμου, της κακής του υγείας και τις αλλεπάλληλες προσωπικές του ατυχίες, παραδίνεται στην αλυτεία περιφερόμενος στις ακτές και τους λόφους της Νίκαιας. Κατάληξε η απόπειρα αυτοκτονίας του στην 1η Γενάρη του 1921, όπου στο πάρκο της Νίκαιας που συχνά κοιμόταν, κόβει το λαρύγγι του. Ο Παναήτης Στράτη είναι πολύ γνωστός στην Ευρώπη σαν μυθιστοριογράφος και οι βιβλία του κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος. Στα περισσότερα αφηγήματά του υπάρχει έντονο το στοιχείο της αυτοβιογράφησης, όπου με τρόπο ξεκάθαρο αναφέρεται στις αλήτικες καταστάσεις της ζωής του. Η περισσότερο γνωστή φωτογραφία του είναι αυτή που τον παρουσιάζει με ένα σακίδιο στην πλάτη κάτω από ένα πεύκο, καθισμένο σε ένα λόφο. Είναι στη Γιάλτα το 1928, στη διάρκεια του δευτέρου ταξιδιού του στη Σοβιετική Ένωση. Συνωμότης και αλητήριος, ο Αριστίδης, γιος του Μακεδόνα δημοσιολόγου και πολιτευτή Κωνσταντίνου Δόσιου, έζησε στην Αθήνα 1810-1871. Σαν νεαρός φοιτητής, επιχείρησε πυροβολώντας να δολοφονήσει στην Αθήνα τη Βασίλισσα Αμαλία στις 18 Σεπτέμβρη του 1861. Ήταν 17 χρονών. Μετά από διώξεις, διέφυγε στο Παρίσι, όπου έγραψε δύο μελέτες πολιτικής οικονομίας, που εδώ στην Αθήνα δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ λόγω του παρελθόντος. Από τις κακές συνθήκες της αλήτικης διαβίωσής του, κυρίως στην εποχή που τον κυνηγούσαν, πέθανε στο Παρίσι το 1881 σε ηλικία 37 χρονών. Μετά από μια περιπετειώδη και δυναμικά άνηση ζωή, πέθανε το 1967 σε ηλικία 67 χρονών ο Γιώργης Ζάρκος. Αφού πέρασε από όλα τα αγωνιστικά στάδια εναντίον της δεξιάς και καθεστικής τάξης, εξορίστηκε στη δικτατορία του Μεταξά στην Ανάφη. Μετά από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τη γερμανική κατοχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα, που του υπηρέτησε φανατικά, τον απομόνωσε, αφού παράλληλα τον διέβαλε σε όλα τα μέλη του και τους συναγωνιστές του. Από το 1945 μέχρι το 1950, σε όλη τη διάρκεια του εμφυλίου, μοίραζε διάφορα αυτοσχέδια φυλάδια με χειρόγραφο κείμενά του,
που καταφέρονταν εναντίον γνωστών και αγνώστων του τότε πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού κατεστημένου. Στο 1930, με την αντικοινωνική εκδήλωση το να σπάσει στην Αθήνα τη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου Πυρσός, χαρακτηρίστηκε σαν παράφρονας και μέχρι το θάνατό του τον έκλειναν καταχρονικά διαστήματα στο δημόσιο ψυχιατρίο. Στη δεκαετία του 50, τύπωνε με τη βοήθεια του εκδότη της φιλολογικής πρωτοχρονιάς ποίηματα Αμερικάνων, Ρουμάνων και Ιαπωνέζων ποιητών που μετέφραζε ο ίδιος. Στα χρονικά διαστήματα που δεν ήταν κλεισμένο στο ψυχιατρίο, περνούσε τις ώρες του στα καφενεία, στις ταβέρνες, στους εκδοτικούς οίκους. Ήταν μέγας καπνιστής, ήρωνας και πότης μεγάλων ποσοτήτων καφέ και αλκοόλ. Αρνιόταν να επιστρέψει στο σπίτι του και διαβιούσε αλυτεύοντας. Όταν δεν έβρισκε φίλους να τον φιλοξενήσουν, κατέληγε τις πρώτες πρωινές ώρες στα πάρκα των Αθηνών, όπου ξάπλωνε και κοιμόταν στα παγκάκια. Με την κατηγορία της αλητείας έχει συλληφθεί πολλές φορές, αλλά το άλοθη της τρέλας τον γλίτωνε από δίκες και καταδίκες. Εκτός από τις δημοσιεύσεις κειμένων του σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες, σήμερα κυκλοφορούν βιβλία του με πρόζες και με διηγήματά του από τις εκδόσεις Κάλβος. Σε ένα από αυτά περιλαμβάνεται και το διήγημα «Ο Αλήτης», που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1928 στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας και είναι ένα από τα λίγα κείμενα όπου περιγράφει τη ψυχολογική κατάσταση ενός περιθωριακού. Ήταν επίσκοπος της Τρίκης Θεσσαλίας. Όμως για τα αντιοθωμανικά κηρύγματά του, ο Μητροπολίτης της Λάρισσας τον έδιωξε το 1610. Τότε ο Διονύσος ως κυκλοφιλόσοφος μεταβλήθηκε σε περιπλανόμενο μάντι και προφήτη της περιοχής, όπου αλυτεύοντας, περιτριγύριζε τα χωριά και προμηνούσε τον καταποντισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά, εγκαταστάθηκε σαν μοναχός στην Ιερή Μονή του Δημητρίου του Διχούνη, στη Θεσπρωτεία. Εκεί προετοίμαζε την επανάσταση κατά των Τούρκων. Μάζεψε περί τους 800 γουνίσους χωρικούς από την Παραμυθιά και το Σούλι της Πίνδου και αφού τους όπλησε με ρόπαλα, μαχαίρια και ράβδους, επιτέθηκαν και εξαφάνισαν τους Τούρκους όλης της περιοχής. Τα μεσάνυχτα, στις 11 του Σεπτέμβρη του 1612, όρμησαν στα Γιάννενα και έσφαξαν όλους τους Οθωμανούς, βάζοντας φωτιά και στο μέγαρο του ποτηρητή Οσμάν Πασά. Η σύγχυση που δημιούργησε ήταν τόσο μεγάλη, ώστε και οι κάτοικοι Τούρκοι και Έλληνες άρχισαν και αυτοί να αλληλοσφάζονται. Τότε φαίνεται ότι ο Διονύσης ως σκυλοφιλόσοφος κατάλαβε ότι η επανάσταση αυτή δεν θα είχε αποτέλεσμα και μαζί με άλλους κρυφτήκαν στη σπηλιά του Αγίου Γιάννη που ήταν στο Φρούριο. Εκεί ανακαλύφθηκε από ντόπιους χριστιανούς Γιαννιώτες που τον παρέδωσαν στον Οσμάν Πασά. Τον έκδαραν ζωντανό. Παρόλο που για τη ζωή του επίκτητου δεν υπάρχουν σπουδαία κατάλοιπα, από μεταγενέστερες εξιστορίες μαθαίνουμε αρκετά, όπως και από το βιβλίο του Τζέισον Ξενάκη Επίκτητος, Ζωή και Στοικισμός, που κυκλοφορεί στις εκδόσεις Απόπειρα. Γεννήθηκε στη Φρυγία γύρω στο 50 μετά Χριστόν από μάνα σκλάβα και πέθανε στην Νικόπολη μαζί με άλλους 65 μαθητές του σε μια τελική αυτοκτονία. Στα λατινικά, επίκτητος μεταφράζεται κερδηθείς ή αποκτηθείς. Ο επίκτητος ήταν για μερικές δεκαετίες σκλάβος του Επαφρόδητου, ενός απελεύθερου γραμματέα του Νέρονα. Παρόλα τα χρόνια που πέρασαν μαζί αφέντης και σκλάβος, ο επίκτητος δεν έτρεφε καμία εκτίμηση για τον Επαφρόδητο, που ήταν στερημένος ρεαλισμού και αίσθηση χιούμορ. Ο επίκτητος ήταν τύπος ασθενικός, κουτσός και μικρόσωμος. Από τη Φρυγία εγκαταστάθηκαν με τον αφέντη του στη Ρώμη και του επιτράπη να παρακολουθεί τα φιλοσοφικά μαθήματα του Ρούφ. Το 1994 ο επίκτητος είχε απελευθερωθεί και ήταν ήδη πολύ γνωστός στη Ρώμη. Φεύγει για την Αθήνα προκειμένου να διδάξει την κοινική στοική φιλοσοφία. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ο Δομητιανός εκτόπισε όλους τους φιλοσόφους από την Αθήνα, ο επίκτητος εγκαταστάθηκε στην Νικόπολη, όπου και ίδρυσε την πασίγνωστη σχολή του. Εκεί ζούσε με πολλή απλότητα, σε ένα σπιτάκι με ξεκλείδωτες πόρτες και χωρίς παράθυρα, μη έχοντας τίποτα άλλο εκτός από ένα χειρένιο στρώμα και ένα ψάθινο επικάλυμα. Τον σιδερένιο κυροστάτη που είχε, του τον έκλεψαν και τον είχε αντικαταστήσει με έναν ξύλινο. Ένα μέρος της φιλοσοφίας της σχολής του επίκτητου στηριζόταν στη μονοτονία της πόλης που δεν δημιουργούσε πνευματική διάσπαση. Οι περισσότεροι μαθητές του ερχόντουσαν από άλλες πόλεις και η λιτότητα ήταν τμήμα του εκπαιδευτικού εγχειρήματος στο να μαθαίνουν οι σπουδαστές να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Η αποστολή μου, έλεγε ο επίκτητος, είναι να τους κάνω ανεξάρτητους. Στην επίπονη διδασκαλία περιλαμβανόταν και η οδηπορία, η λιτή ένδυση, η στοιχειώδης υπόδυση και η διαμονή τους περισσότερους μήνες του χρόνου στο ύπαιθρο. Όλα αυτά ήσαν επιβεβλημένα στη σχολή. Ο πόνος ήταν αναγκαίος. Οι περισσότεροι μαθητές του δεν ήταν νεαροί, αλλά είχαν διαμορφωμένες ιδέες και συνήθειες που όφυλαν να τις αλλάξουν. Ο επίκτητος δεν αλύτευε λόγω της αναπηρίας του και της κακής του υγείας, αλλά όλες οι ιδέες του ενίσχυαν την αλυτεία, τόσο σαν τρόπο αντιμετώπισης της υφιστάμενης κοινωνικής ζωής, όσο και σαν τρόπο διαβίωσης αλλά και φιλοσοφίας. Η αυτοκτονία ήταν για τον επίκτητο μια μορφή στοικής θεραπείας. Τελικά την πραγμάτωσε.
Φιλοσοφία της ζωής είχε κάνει την αλητεία ο Γιώργος Μακρύς. Ήταν αυτός που μερικοί φίλοι και γνωστοί βεβήλωσαν την αληθινή, τη φυσική θα έλεγα πλευρά της ζωής του, κρύβοντας ότι ήθελε να παραμείνει ένας περαστικός αλήτης. Όχι ένας μυστηριώδης διανοούμενος και συγγραφέας, όπως θέλησαν να τον παρουσιάσουν 15 χρόνια μετά την αυτοκτονία του, ορισμένη λάτρευση της ετικέτας, εκδίδοντας έναν ογκώδη τόμο με τα γραπτά του, εναντιονόμενη στη φυσική του επιθυμία να μην τα δημοσίευσε όσο ζούσε. Ο Γιώργος Μακρύς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1923 από καταπιεστικούς γονείς, μοναχογιός. Ο πατέρας του ήταν δικαστικός με εξουσιαστικές ροπές, δίκαζε ακόμη και στο σπίτι του. Μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη όταν ήταν 6 χρονών, ο Γιώργος Μακρύς παραμένει χολός σε όλη του τη ζωή και βαδίζει με δυσκολία. Μόλις τέλειωσε το γυμνάσιο στην κατοχή, γράφτηκε στη νομική Αθηνών, αλλά δεν φίτησε ποτέ. Τα χρόνια μέχρι το 1944 τα πέρασε στο χωριό Πυργέλα της Πελοποννήσου. Στην Αθήνα από το 1945 μαθαίνει γαλλικά και αγγλικά και διαβάζει με τα μανίας όλους τους συγγραφείς της εποχής εκείνης, Σάρτρ κτλ., στη γλώσσα τους. Ζει σχεδόν μόνος από το 1948. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα και περιφέρει το σαρκείο του από καφενείο σε καφενείο και από στέκη σε στέκη, ξοδεύοντας άσκοπα τα χρήματα της μητέρας του και μετά μένοντας απένταρος για εβδομάδες. Δεν χρησιμοποιούσε ποτέ τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Ήταν λιγομίλητος και με πολύ χιούμορ. Η παρουσία του και η συμπεριφορά του ήταν αυτή του ανέμελου, του αλήτη, αλλά όχι του αδιάφορου. Πάντα με ένα βιβλίο ή περιοδικό ξένο στο χέρι, αραγμένο στις καρέκλες των ζαχαροπλαστείων ή των καφενείων της πλατείας Κολονακίου, διάβαζε. Πολλές φορές, όταν δεν έβρισκε θέση, άραζε στο γρασίδι της πλατείας ή πήγαινε στον Εθνικό Κήπο και ξάπλαρε. Το ταξίδι του στο Παρίσι το 1954 άλλαξε τη συμπεριφορά του. Από γραφικός τύπος μεταβλήθηκε σε τελείως αδιάφορο. Στην επιστροφή του στην Αθήνα, η τάση του για την αλήτικη ζωή ολοκληρώθηκε. Υπήρξαν περιπτώσεις που την έστεινε σε μια καρέκλα καφενείου και δεν σηκωνόταν ούτε μετά από 24 ώρες. Το ίδιο γινόταν στο δωμάτιο που έμενε. Κλεινόταν μέσα και ξέχναγε να βγει. Πολλές ήταν οι φορές που τέλειωναν τα λεφτά του και έκανε εβδομάδες ολόκληρες να πάει στην τράπεζα να κάνει ανάληψη. Έγραφε κείμενα δικά του, μετέφραζε και αλληλογραφούσε με φίλους και γνωστούς. Τα γραπτά του ακουμπούσαν τις υπαρξιακές φιλοσοφίες της μεταπολεμικής εποχής. Τα ποίηματά του, γιατί κυρίως ποίηματα έγραφε, αντανακλούσαν τις περισσότερες φορές τις ψυχικές και συναισθηματικές του καταστάσεις. Οι μεταφράσεις πλησίαζαν περισσότερο τις φιλοσοφικές του διαθέσεις. Οι ολοκληρωμένες ήταν τρεις: του Άλντους Χάξλεϊ, του Οκτάβιου Παζ και του Ζαν Μιρό. Από το 1965 άρχισαν οι τάσεις για αυτοκτονία. Εάν προσθέσουμε και μερικές αδικαιολόγητες συγκρούσεις με το αυτοκίνητό του, που τελικά καταστράφηκε, οι απόπειρες ήταν 7, αλλά ανεπιτυχείς. Στο τέλος του Γενάρη του 1968 ήρθε σπίτι μου μεσημέρι. Ήταν χλωμός και αδυνατισμένος. Φάγαμε και αμέσως μετά μου είπε: «Είναι ντροπή να μην μπορώ να δώσω ένα αποφασιστικό τέλος στη ζωή μου». Και έφυγε. Του τηλεφωνούσα συνέχεια. Δεν απαντούσε. Αργά, στις 31 του ίδιου μήνα, μου τηλεφώνησαν ότι έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του. Δεν ήταν ακόμα 27 χρονών όταν αποχαιρέτησε τους συναδελφούς του το 1930 ο Νίκος Σαράβας και αναχώρησε ατμοπλοϊκά για τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Άγιο Όρος. Στις Ποράδες έπεσε στη θάλασσα και χάθηκε για πάντα. Οι συνάδελφοί του, όπως μου είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, συνταξιούχος δημοσιογράφος μιας πειραϊκής εφημερίδας, δεν εντυπωσιάστηκαν από το επικείμενο ταξίδι και τον αποχαιρετισμό, γιατί συχνά ο Σάββας εξαφανιζόταν και ζούσε επί πολλές εβδομάδες με τους καλόγερους Μονής Πεντέλης. Ήταν πολύ αγαπητός στους φιλολογικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους δεκαετίας του 20, κυρίως σε αυτούς που σύγχναζαν στο φουαγέ του Αθηναϊκού Ξενοδοχείου Πάγκιον. Επιθετικός, εριστικός και υβριστής του κατεστημένου, ντυμένος όπως οι τύποι του Μον Παρνά στη Γαλλία στα τέλη του περασμένου αιώνα. Το 1928 για να αποτελειώσει την έκδοση ενός βιβλίου του με διηγήματα, με σχέδια που είχε φιλοτεχνήσει ο ζωγράφος Αλέκος Κοντόπουλος, πούλησε το παλτό του για να πληρώσει τον τυπογράφο και το χαρτί. Είχε διαφορετικές παρέες σε διάφορα σημεία της Αττικής και στον Πειραιά τον συναντούσε στα στέκια των λαϊκών οργανωπαιχτών. Ο τρόπος γραφής του ήταν ονειρικός και συχνά περιέγραφε στα διηγήματά του πανέμορφες γυναίκες που τον λάτρευαν. Το 1974 μίλησα στον Ανδρέα Μπυρίκο για αυτόν, λίγο καιρό αργότερα μου είπε ότι βρήκε και διάβασε ένα βιβλίο του στην Εθνική Βιβλιοθήκη και ότι είναι ίσως ο πρώτος Έλληνας σουρεαλιστής πεζογράφος. Πολλές εβδομάδες κοιμόταν κάτω από τα πεύκα όταν δεν είχε λεφτά να κοιμάται σε δωμάτια φτηνών ξενοδοχείων. Αλήτευε και ήταν πότης αλκοόλ και καπνιστής χασής. Η αλητεία του στήχησε μια φυματίωση που αργότερα εκδηλώθηκε σαν καλπάζουσα, χαιρέτησε φίλους και γνωστούς και ανεχώρησε για το Άγιο Όρος. Αντιπροσωπευτικός τύπος της αλητείας του ελληνικού Μεσοπολέμου, ο Θέμος Κορνάρος, γεννήθηκε το 1908 στο χωριό Σίβα Μεσαράς της Κρήτης.
παράτησε το γυμνάσιο και εγκατέλειψε την αγροτική μιζέρια και φτώχεια που μάστησαν την περιοχή και αφού γύρισε αλυτεύοντας σχεδόν όλη την Ελλάδα, κατέληξε στην Αθήνα, φορτωμένος με εμπειρίες και αυτομόρφωση. Στα 24 χρόνια του πρωτοδημοσιεύει ποίηματά του στο περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι, ενώ μπαίνει στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Από τότε μπαινοβγαίνει στις φυλακές και εκδίδει βιβλία του, που πολλά από αυτά κατασχέθηκαν στη δικτατορία του Μεταξά, ενώ την ίδια εποχή εξορίζεται στην Ανάφη. Μετά την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή, έγραψε στη φυλακή το βιβλίο «Αγύρτες και κλέφτες στην εξουσία», που κατασχέθηκε το 1946 και μετά από δικαστική απόφαση καταστράφηκαν όλα τα αντίτυπα του διαπειράς. 25 χρόνια αργότερα, σε μια μελέτη του Γράφοντος, Θέμος Κορνάρος, χειρόγραφο και άλλα τεκμήρια, εκδόσεις Χρόνος 1974, δημοσιεύτηκε δείγμα γραφής από τους αγύρτες του, έγινε εισαγγελική δίωξη και δίκη, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε φυλάκιση 45 ημερών, χωρίς επίνη να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Μετά το 1958, ο Θέμος Κορνάρος προσπάθησε να σταματήσει τις σκοφαντίες ιδιωτελών κομματικών στελεχών του ΚΚΕ εναντίον του. Μάταια όμως. Κατασκοφαντημένος και απογοητευμένος από τους συντρόφους του, επανεξέδωσε μόνος του μερικά από τα βιβλία του και γύριζε την ελληνική επαρχία με σκοπό να τα διαθέτει σε φιλικά, αριστερά βιβλιοπωλεία. Δυστυχώς για αυτόν είχε πέσει γραμμή και κανένας δεν του αγόραζε αντίτυπο. Απογοητευμένος, γυρίζει στην Αθήνα και μέχρι τη δικτατορία του 1967, ζει σαν απόκληρος με λαϊκούς τύπους και προλετάριους, πίνοντας και αλυτεύοντας, πουλώντας ή ανατυπώνοντας βιβλία του, όπως το ξεκίνημα μιας γενιάς και το Οδός Προμηθέως. Οι εκδόσεις Δίφρος του επανέκδοσαν το μυθιστόρημα Στάχτες και Φίνικες και Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Στη δικτατορία, απογοητευμένος και προδομένος από παντού, ζει τελείως μόνος και αλυτεύει, ενώ προσπαθεί να ζήσει πουλώντας πακέτα με τσιγάρα σε γραφεία παλαιών, αλλά τακτοποιημένων συναγωνιστών του. Τον χειμώνα του 1969 φεύγει με τα πόδια για την επαρχία, επαγγελόμενος στον γυρολόγο. Το 1970 τον βρίσκουν ένα πρωινό πεθαμένο στο πάρκο της Λιβαδιάς. Το 1934 είχε κυκλοφορήσει το μυθιστόρημά του ο Αλίτης, απόσπασμα από το οποίο δημοσιεύεται στο επίμετρο αυτού του βιβλίου. Γεννήθηκε το 1788 στη Μουσουνίτσα της Παρνασίδας. Το όνομά του ήταν Αθανάσιος Γραμματικός. Έφηβος, σχεδόν παιδί, ο πατέρας του Νίκος Γραμματικός, τον έβαλε σαν δόκιμο καλόγερο στη μονή του Ιωάννου του Προδρόμου κοντά στην Αρτοτίνα. Εκεί ο Αθανάσιος έμαθε γραφή και ανάγνωση αλλά και ήθος. Ήταν πολύ όμορφος και είχε θαυμάσιο καλλίγραμμο και δυνατό σώμα. Για όλα αυτά κέρδισε την εκτίμηση όλων και σε λίγα χρόνια χειροτονήθηκε διάκονος. Από εκεί του έμεινε και η προσωνυμία Διάκος, Αθανάσιος Διάκος. Ένας δερβέναγας που ήταν στο μοναστήρι του Προδρόμου και διασκέδαζε, αξίωσε να τον σερβίρει ο Αθανάσιος Διάκος. Όσο έπινε, τόσο πιο πολύ επιθυμούσε τον ωραίο και καλλίγραμμο Διάκο. Μια κάποια στιγμή επιχείρησε να τον χαϊδέψει άσεμνα. Τότε ο Αθανάσιος Διάκος έφυγε για λίγο από την αυλή και όταν γύρισε έβγαλε κάτω από το ράσο του μια πιστόλα και με την πρώτη ευκαιρία τον πυροβόλησε, σκοτώνοντας τον ασελγή Οθωμανό. Αμέσως έβγαλε τα ράσα, ξύρισε τα γένια του και έφυγε κατάμονος για τα βουνά. Το όνομα που κράτησε σαν ανάμνηση του μοναστικού βίου του ήταν το Διάκος. Η περιπλάνησή του κράτησε μερικά χρόνια. Ζούσε σαν αλήτης, έγραφε στίχους και φορώντας γκρίζες πουκαμίσες τα διάβαζε σε χωριά της Παρνασίδας. Είναι γνωστό το δύστιχο που απήγγειλε όταν τραυματισμένο τον πήγαιναν πάνω σε ένα μουλάρι στη Λαμαία για να το σουβλήσουν. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα παθίζει τα κλαριά και βγάζει γη χορτάρι. Όταν πεινούσε πήγαινε στο ασχέρι του αρματολού Γούλας Σκαλτσά και δούλευε για να τρώει. Με τον καιρό ο Σκαλτσάς τον έψε να γίνει πρωτοπαλί καρό του, αφού σκότωσε σε μια μάχη τρεις Τούρκους που του επιτέθηκαν. Από τότε έγινε το φόβητρο των Τούρκων. Οι ηρωισμοί του και ο θάνατος του Αθανασίου Διάκου στις 22 του Απρίλη του 1821 είναι γνωστές ιστορίες σε όλους μας. Οι λίγοι θεωρητικοί της αυτοκτονίας που τερμάτισαν τη ζωή τους σαν αυτόχειρες, σχεδόν σε όλη τη μικρή ή τη μεγάλη σε διάρκεια ζωή τους, διαβιούσαν χωρίς επιβαλλόμενες προδιαγραφές της τακτοποιημένης κοινωνίας. Ένας από αυτούς που πέρασε τη ζωή του χίπικα ή σχεδόν αλυτεύοντας ήταν ο Ιάσον Ξενάκης. Γεννήθηκε στη Ρουμανία από Έλληνες γονείς που ήρθαν στην Ελλάδα το 1939. Μετά από περιπέτεια στην περίοδο του κινήματος του Δεκέμβρη του 1944, φυγαδεύτηκε με τον αδερφό του τον Ιάννη Ξενάκη για τη Γαλλία. Στη συνέχεια σπούδασε φιλοσοφία στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου στην αρχή επηρεάστηκε και μετά σπάστηκε τις στοικές θεωρίες των κοινικών φιλοσόφων και ιδιαίτερα του Επίκτητου. Διαλέξεις, ταξίδια, συμμετοχές στα Αμερικάνικα και διεθνή φιλοσοφικά συνέδρια. Παντρεύεται και μερικά χρόνια αργότερα το 1963 οδήγησε το αυτοκίνητό του μαζί με τη γυναίκα του σε έναν γκρεμό. Εκείνη σκοτώθηκε και ο Τζέισον παρέμεινε 16 μήνες στα νοσοκομεία και στα κέντρα αποκατάστασης, όπου μετά από αλλεπάλληλες πλαστικές και ορθοπαιδικές εγχειρήσεις, βγήκε με σοβαρά ψυχικά και κινητικά προβλήματα.
Είχε μια κόρη που το απαγορεύτηκε με δικαστική απόφαση να ζει μαζί της. Μέχρι την ενηλικίωσή της ζούσε σε κρατικό ίδρυμα. Το 1963 εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα του Καναδά. Πήγαινε παντού με τα πόδια και ήταν μονίμως ξυπόλυτος. Μετά από επικρίσεις για τη θεματολογία των μαθημάτων του, στα οποία δίδασκε την προσφυγή στην αυτοκτονία σαν υπέρτατη ελευθερία ή σαν στοϊκή θεραπεία, ο Τζέισον εκδιώχθηκε από το Πανεπιστήμιο, ενώ απαγορεύτηκαν στη ΣΥΠΑ τα βιβλία με τα κείμενά του. Το 1968 έρχεται στην Ελλάδα και διδάσκει στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Maryland, που λειτουργεί στην Αμερικάνικη βάση του Ελληνικού. Η διαβίωσή του σε ένα δωμάτιο στην Αγία Παρασκευή ήταν χύπικη και λιτή. Ανεβοκατέβαινε στην Αθήνα με τα πόδια και ξυπόλυτος, όπως άλλωστε ξυπόλυτος τις περισσότερες φορές, κυκλοφορούσε στους διαδρόμους του κολεγίου που δίδασκε. Το 1976 πίστηκε από τον Λεωνίδα Χριστάκη και την Κρίστη Στασινοπούλου να μεταφραστούν στα ελληνικά μια σειρά μελέτες και διαλέξεις του και να κυκλοφορήσουν στις εκδόσεις Ελεύθερη Βιβλιοθήκη Παντέρμα με τον τίτλο Χίπηδες και Κοινικοί, τρεις εκδόσεις. Μετά από μια λιτοδίαιτη και εντελώς αλήτικη συμπεριφορά, αυτοκτονεί με βαρβιδουρικά και αλκοόλ στις 7 του Γενάρη του 1977. Στο δεύτερο βιβλίο του Επίκτητο Ζωή και Στοικισμός, που εκδόθηκε σε δεύτερη έκδοση μετά την αυτοκτονία του, όπως άλλωστε και στο πρώτο, αναπτύσσονται διεξοδικά οι θεωρίες του για τη χύπικη διαβίωση, τον υπερπληθυσμό και την αυτοκτονία. Γεννημένος στη Ρωσία το 1924, μεγαλώνει στη Θεσσαλονίκη και μετά από το 1951 ζει στην Αθήνα. Αγωνιστής της αριστεράς, σπουδάζει στην ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης. Γράφει ποίηματα με το ψευδώνυμο Νι Νικολαίδης. Στην Αθήνα γράφει και θέατρο. Τα έργα του από το Εθνικό Θέατρο κρίνονται ακατάλληλα προς διδασκαλία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει αργότερα και με την κρατική ραδιοφωνία. Στρατεύεται και το στέλνουν σε ένα κλιμάκι ορεινού χειρουργείου στην Πίνδο μαζί με άλλους φοιτητές της ιατρικής και της φαρμακολογίας. Απολύεται και ασχολείται με συγγραφή και με τίποτα. Για πολλά χρόνια αλητεύει και μελαγχολεί μεθυσμένο στους δρόμους και στα καφενεία της Αθήνας δεκαετίας του 50. Το θέατρο Τσέπης του Δημήτρη Κολάτου ανεβάζει μαζί με Πίντερ στο θέατρο Κεντρικό το 1961 το έργο του «Τον Γκρίζο Πουλόβερ». Χρησιμοποιεί πλέον το όνομά του που είναι Τέος Σαλαπασίδης. Εκδίδει δύο τεύχη ενός λογοτεχνικού περιοδικού με τίτλο Άξιος. Το 1962 φεύγει για το Παρίσι, όπου μετά από μερικούς μήνες απενταρίας και βασάνων σπάνε τα νεύρα του και επιστρέφει. Εν τω μεταξύ, επιχειρεί να σκηνοθετήσει ένα φιλμ με διευθυντή παραγωγή στον ποιητή Μιχάλη Κατσαρό, με δικό του σενάριο και με τίτλο Μικρή Παρέλαση. Μετά από ένα δυστύχημα κατά το γύρισμα, που είχε σαν συνέπεια το θάνατο μιας μικρής ηθοποιού, τα παρατάει. Από τότε φιδωλός στις κουβέντες του και πάντα κλειστός στον εαυτό του, γίνεται καφεμπαρόβιος. Πεθαίνει το 1984 με σπασμένα τα νεύρα του σε ηλικία 60 χρονών. Αληθινά πηγαίος αλητήριος, ίσως ο πιο αντιπροσωπευτικός από τους γνωστούς, ο Νίκος Βέλμος, Βοιατζάκης, επιβιώνει μιας καταραμένης αλήτικης ζωής που περιέχει όλα τα στοιχεία ενός παθιασμένου μποέμ με δραστηριότητες ποικίλα καλλιτεχνικές στις τρεις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Στους δρόμους της Αθηναϊκής αγοράς από 12 χρονών, παρέα με τους νεαρούς των Χασάπικων. Από το 1905 παίζει με τη Μαρίκα Κοτοπούλη και είναι προστατευόμενος του Άγγελου Σικελιανού. Γράφει αισθητικά σημειώματα, εκδίδει πρόζες σατυρικές, εκδίδει τα ποίηματά του και για τα ιδεολογικά επαναστατικά του άρθρα φυλακίζεται σαν επικίνδυνος σοσιαλιστής το 1916. Λίγο μετά την αποφυλάκησή του φεύγει με το Φώτη Κόντογλου στο Παρίσι, όπου μεγαλώνει τις παρέες του με τους Μάριο Βάρβογλη, Κώστα Βάρναλη, Ισιδώρα Ντάνκαν και άλλους. Με το θάνατο του πατέρα του που ήταν τσαγκάρι στην Πλάκα, Νικοδήμου 21, μεταβάλλει με τις αδελφές του, κυρίως στην Αριάδνη, το σπίτι τους σε άσυλο τέχνης, όπου από το 1927 παρουσιάζουν καλλιτεχνική τους δουλειά πολύ γνωστοί γλύπτες και ζωγράφοι, αλλά και αυτοδίδακτοι. Μερικά ονόματα: Γιαννούλης Χαλεπάς, Χατζικυριάκος Γκίκας, Μιχάλης Τόμπρος, Κόντογλου, Γιάννης Τσαρούχης, σχεδόν παιδί, Ανδρέας Εμπειρίκος και άλλοι. Παράλληλα, εκδίδει και το σκληρό σατυρικό περιοδικό Το Φραγγέλιο. Αλήτης όμορφος με εμφάνιση Μπετόβεν και Απάχη, ντυμένος με μπέρτες μαύρες και τεράστια κόκκινα ή πράσινα κασκόλ, δημιουργεί λόγω της έκλειτης ομοφιλοφιλίας του σκάνδαλα που άφησαν εποχή. Ο στρατής Δούκας μου έχει περιγράψει φανταστικές ιστορίες. Χωμένος πάντα σε κρεβάτια αρσενοκητών, τον διαπραγματεύτηκε και τον πούλησε σε πολύ καλή τιμή ο Άγγελος Σικελιανός το 1911 σαν ομοφιλόφιλο σε άλλον γνωστό ηθοποιό. Ακόμη, ο Βέλμος δεν χώνευε τον Ιωάννη Μεταξά από την εποχή που ήταν Υπουργός Μεταφορών το 1926. Έγραψε στο Φραγγέλιο ότι είναι γαϊδούρη, γι' αυτό του έδωσαν αυτό το Υπουργείο. Κατά το στρατή Δούκα πάντα, ο Μεταξάς δεν το συγχώρεσε ποτέ αυτό. Όταν έγινε αργότερα Υπουργός Στρατιωτικών, του έστειλε έναν όμορφο παιδαρά στρατιώτη, κρυφά φυσικά, σαν επιβίτορα.
Πήγανε εκδρομή στα παλούκια της Σαλαμίνας και εκεί ο ψευτοεραστής του έριξε δηλητήριο στο φαγητό. Τον έφερα κακή κακό στην Αθήνα, όπου πέθανε στο σπίτι του Δούκα, στην οδό Ριγίλης, στην αγκαλιά του. Εκτός από το λιβελογραφικό φραγγέλιο, εξέδωσα ένα λεύκομα, παλιά Αθήνα, με φωτογραφίες και σχέδια σπιτιών της Αθήνας, με την επιμέλεια του Γιάννη Τσαρούχη. Ξεκίνησε με όλες τις προϋποθέσεις να κάνει καριέρα στη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το 1924, όμως, η ηλικία 36 χρονών, μετά από τη λήψη μιας σύφυλης, απολύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το βαθμό του λοχαγού λόγω σχιζοφρενικών διαταραχών που υποτίθεται ότι προήλθαν από αυτό το αφροδίσιο νόσημα. Είναι ο Γιάννης Οικονομόπουλος, ο πολύ γνωστός ποιητής με το ψευδώνυμο Ρόμος Φιλήρας. Παράλληλα, έγραφε στα περιοδικά και τις εφημερίδες της εποχής του διηγήματα, χρονογραφήματα, κριτικές θεάτρου, κοσμικότητες. Οι στίχοι του, τις δεύτερες δεκαετίες του αιώνα μας, θεωρούνται ανάλογοι με αυτούς των μεγάλων ποιητών της εποχής του. Τον κλείνει το 1926 στο ψυχιατρίο. Από τότε μέχρι το θάνατό του, τη φυτοποίησή του το 1949, μπαινοβγαίνει ενώ γράφει καταπληκτικές μαρτυρίες για όλα αυτά. Η διαβίωσή του στις εποχιακές εξόδους είναι εντελώς αλήτικη. Γλεντάει, ζει μποέμικα και αποτελεί έναν από τους όμορφους γραφικά τύπους της Αθήνας. Το 1927 στο περιοδικό Οικογένεια δημοσιεύει η παράξενη αυτοβιογραφία του ποιητή Ρόμου Φιλήρα, που μαζί με το «Η ζωή μου στο δρομοκαίτιο» τον κατατάσσουν στους προδρόμους του σουρεαλισμού. Σε μόνιμη κατάσταση αλήτης συγγραφέα που γράφει τα αφηγήματά του στα καφενεία και στις ταβέρνες της Αθήνας, ο Δημοσθένης Βουτυράς είναι πλέον 42 χρονών το 1921. Στα παιδικά του χρόνια ήταν επιληπτικός. Νεαρός, προσπάθησε να γίνει τραγουδιστής της όπερας. Ο πατέρας του βιοτέχνης και συμβολιογράφος στον Πειραιά αυτοκτονεί. Τα ξεπουλάει όλα και ενδιαφέρεται για τη ζωή και τα βάσανα των κοινωνικά απόκληρων και των φουκαριάριδων εργατικών τύπων. Ζει μαζί τους, καταγράφει τις ιστορίες τους που τις πουλά σε περιοδικά. Αρνείται οποιαδήποτε εργασία και ζει από τους μοναδικούς οικονομικούς πόρους που προέρχονται από τη δημοσίευση κειμένων του ή την κυκλοφορία των βιβλίων του που μέσα στα πρώτα 50 χρόνια του αιώνα μας είναι περισσότερα από 30. Πεθαίνει το 1958, 79 χρονών. 45άρης, ψηλός, ομορφάντρας, ντυμένος πάντα απλά και στα μαύρα. Ήταν ο Βόγλης από κάποιο χωριό της Αττικής και από εύπορη οικογένεια με πολλά εισοδήματα από κτήματα και ακίνητα που είχε αγοράσει ο πατέρας του στο κέντρο της Αθήνας από το 1945. Το τρύπατο παλιό αθηναϊκό σπίτι που κατοικούσε στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας απέναντι από το Βυζαντινό Μουσείο κοντά στην πλατεία Ριγίλης το παραχωρούσε για προσωρινή διαμονή δεκάδων αλυτοτουριστών. Από το 1958 κυκλοφορούσε στην περιοχή Κολονακίου Συντάγματος με μια παλιά κλασική Citroën χωρίς πόρτες. Στην κυριολεξία αλύτευε και σπάνια κοιμόταν στο πλήρες από τουρίστες σπίτι του. Μια-δύο φορές το μήνα μάζευε με τους οικηγόρους του ενίκια και άλλα εισοδήματα και αμέσως μετά τα σκορπούσε σε διάφορες αλλά άκρητες καταστάσεις. Μια φορά τον είδα να δίνει ένα χιλιάρικο το 1962 στο λούστρο που του γυάλισε τα παπούτσια του. Άλλη πάλι να αγοράζει όλα τα προϊόντα ενός παπλωματάδικου στο Κολονάκι και να μοιράζει στους περαστικούς μαξιλάρια. Άλλοτε πάλι να κερνάει το δείπνο ή το γεύμα όλων όσων έτρωγαν σε λαϊκές ταβέρνες του Κολονακίου και της περιοχής του Βεϊκού. Ζητιάνευε συχνά δήθεν στην οδό Κανάρη και σε όποιον του δίνει δεκάρες ή φράγκα επέστρεφε χιλιάρικο. Ήξερε άπτεστα αγγλικά και γαλλικά και παρουσιαζόταν σαν υπότης στους τουρίστες που τους ξαναγούσε και τους τάιζε εντελώς δωρεάν. Ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και μάζευε πλήθος γύρω του. Συχνά τον μάζευε το τρίτο αστυνομικό τμήμα, γιατί είχε τη συνήθεια να αγοράζει κουτιά με μέλι και να τα διάλυσε στα πεζοδρόμια, όπου τα παπούτσια των περαστικών κολούσαν και γινόταν το happening. Τότε, όταν τον έπιαναν, ο Βόγλης μοίραζε χιλιάρικα ή δεκάδες κιλά μοσχαρίσιο κρέας για το εστιατόριο των αστιφυλάκων, που ήταν τότε στην οδό Βαλεαωρίτου και Αμερικής. Αυτό το σκόρπισμα της περιουσίας του και των εισοδημάτων του εξόργιζε τους συγγενείς και τους άλλους κληρονόμους του Βόγλη και επιχειρούσαν με απειλητικά τηλεφωνήματα αλλά και με δικαστικό τρόπο να του βγάλουν το ακαταλόγιστο. Ο Βόγλης άρχισε να κρύβεται και να ζει σχεδόν διωκόμενος. Ερχόταν και λαγοκοιμόταν στα κάτω ντουλάπια της κουζίνας μου με την ιδέα ότι εκεί δεν θα τον έβρισκαν. Μια φορά είδα, το 1966, ένα λογαριασμό τηλεφώνου του σπιτιού του της Βασιλής Σοφίας 165.000 δραχμών, ποσό περίπου 2 εκατομμυρίων σημερινών. Ήταν τηλεφωνήματα που έκαναν οι φιλοξενούμενοι τουρίστες. Την τελευταία φορά που τον είδα το 1967, κουβαλούσε μαζί του 3 αεροβόλα όπλα. Μου χάρισε αμέσως το ένα για να τον προστατέψω. Τελικά έμαθα ότι συνελήφθη μετά από προσφυγή των συγγενών, σαν τρελός και ακαταλόγιστος. Κρεμάστηκε στο κελί του ιδιωτικού ψυχιατρικού καταστήματος της Κηφισιάς Γαλήνη. Όπως μου είπε ο Τέος Αλαπασίδης, που νοσηλευόταν εκείνη την εποχή στη Γαλήνη και ο Θελός, το Βόγλη τον είχαν με σίδερα δεμένο και επειδή δάγκωσε τη γλώσσα του, του είχαν βγάλει όλα τα δόντια. Τελικά, ένας από τους τελευταίους μεγάθυμους αλήτες της Αθήνας τον εξόντωσαν οι συγγενείς για να γλιτώσουν την κληρονομική τους περιουσία.